Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Breakfast at Star. Το breakfast της ανατροπής είναι αυτό. Από εκεί που δεν μας περιμένετε, τσουπ, πενταγόμαστε με μια άλλη σύνθεση, σε μια άλλη συνθήκη. Τσουπ, καλημέρα, Κατερίνα! Κατερίνα Φίλτερη μαζί μας εδώ σήμερα. Μην έχεις καθόλου άγχος, έχεις κοκκινήσει. Όλα εντάξει, θα μου φύγει τώρα, τελείωσε. Θα σφυρώσουμε ένα τραγούδι, ένα Κατερίνα Κατερινάκι, έτσι να την κάνουμε να αισθανθεί ωραία. Να σπάσει ο πάγος. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε βεβαίως τον Τάσο Πιπισίδη, όλα τα παιδιά εδώ και βεβαίως την Τζόρτζια Γεωργίου που είναι στο σπίτι. Καλημέρα, κορίτσι μας. Πού είσαι, ρε Τζο? Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Είμαι στο σπίτι μου. Δυστυχώς δεν είμαι μαζί σας. Είμαι στο σπίτι για προληπτικούς λόγους, γιατί έχω έρθει σε επαφή με κρούσμα. Αλλά είμαι πάρα πάρα πολύ καλά και δεν γινόταν να λείπω. Κατερίνα, σε βλέπω. Είμαι εδώ, Τζο, είμαι εδώ. Είσαι πολύ ωραία. Κόκκινο κραγιόν πάντως. Έτσι, αυτά. Το κραγιόν στη θέση του. Περαστικά να πούμε στο δικό μας το κορίτσι, την Ανά Ηλιοπούλου που είναι στο σπίτι και είναι λίγο αρρωστούλα. Περαστικά. Όλα καλά, θα είμαστε εδώ. Είναι το breakfast at Star, είμαστε η παρέα σας, είτε από το σπίτι, είτε από τον καναπέ. Ποιοι είμαστε, παιδιά, όλοι μαζί? Η Crazy Water News. Δείτε σε λίγο στο Breakfast at Star το Ρένο Χαραλαμπίδη. Για να δούμε, δηλαδή αυτό που κατάφερα σαν κωμικό ηθοποιό θα το καταφέρω σαν δραματικό ηθοποιό. Όλο το παρασκήνιο και οι backstage δηλώσεις των παικτών του MasterChef. Έβαλα ναι, το συνέστημά μου πάνω από τη μαγειρική. Πραγματικά, έχω πέσει από τα σύννεφα έτσι. Ήταν πολύ φορτισμένος ψυχολογικά, δεν ήξερε ποιο να ψηφίσει και ο εύκολος στόχος πάλι ήμουν εγώ. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος που αποχώρησε από το MasterChef για να σχολιάσουμε ό,τι έγινε στον διαγωνισμό. Στις 11.30 δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπίλιου και μάθετε πώς θα επηρεάσει η Αφροδίτη και ο Άρης τον υδροχό. Όπως καταλάβατε, επειδή τα πράγματα δεν είναι απλά και νομίζουμε ότι σαν να έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα για να μαζευόμαστε λιγάκι. Αυτό ήθελα να πω. Και προχωράμε. Δεν μας λέει λίγο τον καιρό πριν πάμε στο πρωινό μας. Να καλωσορίσουμε τον Φίλιππο στην παρέα μας. Έχουμε την κακοκαιρία Φίλιππος. Φίλιππος λέγεται. Λέω πως θα έρθει κι άλλος. Θα μας πιάσει χιόνι, θα μας πιάσει βροχή, θα μας πιάσει... Λοιπόν, είδα κάτι story το πρωί από Γιάννενα Γρεβενά Καστοριά από εκεί και έχει πάρα πολύ χιόνι. Έχει στην Πάρνη θα χιόνι. Εσύ, εγώ όπως ερχόμουν σήμερα το πρωί από Αττική, κάπου έχει χιονίσει. Έβλεπα σε ένα λόφο, δεν ξέρω πώς λέγεται, συγγνώμη λόφε, ήταν χιονισμένος. Πολύ. Εδώ. Έχει χιονίσει την Πάρνηθα τώρα. Έχουν κλείσει νομίζω εκεί πέρα και τη λεωφόρο και στα τελεφερή και δεν λειτουργούν. Ευχαριστούμε για τον καιρό για την ενημέρωση. Ήταν νομίζω κατά το πιστικότατο. Εμένα η Ρούλα, η μακηγές μου είπε το πρωί ότι θα έχει χιόνι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και από Δευτέρα ήλιο. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να πέσει έξω. Όχι, λοιπόν. και εγώ αυτό πάντως διάβασα και από Δευτέρα έρχεται η Άνοιξη κανονικά. Κανονικά, Τάσο μου, και την περιμένουμε πώς και πώς. Πριν όμως την Άνοιξη, δεν πρέπει να σας ταΐσω, να σας καρδαμώσω ένα ωραίο πλούσιο πρωινό που σερβίρεται στο τραπέζι μας, στη μεγάλη τραπεζαρία του breakfast από την Ελισάβετ Κυρίτσι. Ποιοι είναι οι ομοτράπεζοι, παιδιά, σήμερα? Η Ελένη Μενεγάκη, που έρχεται με πολύ ωραία ενέργεια και κέφι, διότι ήταν στη Χαλκίδα. Και όταν γυρνάς από τη Χαλκίδα, έρχεσαι, ρε παιδί μου, μάλλον αέρα. Πώς να το κάνω? Η Ελένη. Αλήθεια. Θα στα πει τώρα η Ελισάβετ. Έρχεται επίσης η Βόνη Μαλτέζου, η οποία αποκαλύπτει ένα γάμο με ένα διάσημο Έλληνα ηθοποιό που δεν το γνώριζε κανείς. Και εκεί σκάει και η Σμαράγδα Καρύδη που λέει: γάμο, ποιο γάμο? Εγώ είμαι κατά του γάμου, δεν παντρεύομαι. Και το βραβείο, την κεντρική θέση σε αυτό το breakfast, τη δίνω στη Liz Truss, που είναι η υπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, που δείτε τώρα τι σκαρφίστηκε για να κλείσει τραπέζι στο Βέρτι. Δείτε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σας έχω breakfast για όλα τα γούστα με πολλά θέματα όπως σχέσεις, πολιτική, διατροφή και εντομολογία. Αρπάξτε τα πυρούνια.
Το γλεντοκόπησε η Ελένη στο στούντιο χτες, γιατί πέρασε καλά την καθαρό Δευτέρα. Λίγο ένα τσίκ πιο δυνατά τη μουσικούλα, γιατί πραγματικά όλοι μετά από αυτό το πολύ ωραίο τριήμερο, είναι αυτό που λέμε, έρχεσαι με άλλη διάθεση στη δουλειά. Έτσι. Μια μέρα παραπάνω κάνει τη διαφορά. Πρώτον, γιατί μπορείς να μείνεις με τους δικούς σου ανθρώπους. Την οικογένειά σου, τα φιλαράκια σου, έτσι. Ό,τι χρειάζεται. Δεύτερον, διότι εντάξει, καθαρά Δευτέρα, ακόμα και αν δεν έχεις παιδιά για να πάει να πετάξει έναν αετό, βλέπεις κόσμο έξω. Πετάς τον αετό σου. Βέβαια, αέρα δεν είχε. Δηλαδή, πετούσαν αιτή όμως. Πετούσαν αυτό το χαμηλά. Την ώρα που φεύγαμε εμείς για Χαλκίδα να πάμε κι εμείς να φάμε, εννοείται τους ψαρομεζέδες μας, ο απέναντί μου μου έλεγε, γυρούσε φορτωμένος με τη γυναίκα του απέναντι από το σπίτι μου. Λέω, πού τα πήρες όλα αυτά? Γιατί φεύγαμε μια παρά από το σπίτι μου. Λέω, μου λέει, ξέρεις τι ουρά είχε? Στα μέρη σας το Ελενάκι χθες, Ελίνα και Γιώργο. Πώς και δεν πετάξατε αετό όλοι μαζί? Να παντρεύεσαι, λέει, για να σου επιτρέπεται να βγεις με αγόρι. Συνέβαινε. Ακούστε, Ιβόνη Μαλτέζου να μαθαίνετε. Με τον Κώστα Ζόγλου. 10 μήνες μείναμε παντρεμένοι. 8 χρόνια διαβάσαμε. Ναι, 8 χρόνια. Όχι, λάθος. Α, 10 μήνες. Χρόνια, ένα χρόνο το πολύ είναι. 21 ήμουνα ζωντοχύρα. Ήταν ένα νεανικό. Γιατί δεν μ' άφηνε η μαμά μου να βγαίνω μαζί του τα βράδια. Γιατί είχαμε τρία κορίτσια και η μάνα μας ήταν σαν την Μπερνάντα Άλβα. Δηλαδή, τέλειωνα το σχολείο, το εθνικό στις 10. 10 και μισή, 11 παρατέταρτο έπρεπε να είμαι στο σπίτι. Και εντάξει, δεν γινόταν πια άλλο. Βγαίναμε με τις αδερφές μου, λέγαμε τις μαμάς ότι ξέρετε, θα βγούμε, μαμά, θα βγούμε και οι τρεις μαζί, θα πάμε σε ένα πάρτι σε μία φίλη. Και χωρίζατε εσείς. Και χωρίζαμε. Και τώρα τα κλασικά. Και δίναμε ραντεβού απέξω από το σπίτι. Αυτός ήταν ο λόγος που παντρευτήκαμε με τον Κώστα. Και μετά χωρίσαμε, αλλά ερωτευτήκαμε άλλους. Δηλαδή ήταν η εποχή τέτοια που μας πήγαινε σε άλλα πρόσωπα. Καταπληκτική η ηθοποιός στο στούντιο 4 που ντύθηκε νύφη για να σουρτουκεύει. Και εμείς τα έχουμε όλα εύκολα, καταλάβατε. Θυμάστε τον Θοδωρή Αθερίδη που είχε πει σε συνέντευξή του ότι δεν υπάρχει λόγος να πάρει διαζύγιο από την Ελένη Γκασούκα παρά το γεγονός ότι έχει άλλη σχέση? Τι απαντάει σε αυτό η άλλη σχέση, η Σμαράγδα Καρύδη δηλαδή? Εσένα δεν σε ενοχλεί? Εμένα γιατί να με ενοχλεί, που το είπε ή που δεν έχει πάρει? Που δεν έχει πάρει. Γιατί να με ενοχλήσει? Σε φοβό ρε παιδί μου, δεν σκεφτήκατε ποτέ να παντρευτείτε? Όχι, δεν με ενδιαφέρει ο γάμος. Ποτέ δεν σε ενδιαφέρε? Γιατί να με ενδιαφέρει, αν μου βρεις ένα λόγο. Ξέρω εγώ, παντρευτείς, να κάνεις παιδιά, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο. Παιδιά να κάνω δεν ήθελα. Περνώντας τα χρόνια το ανέβαλα και το ανέβαλα και το ανέβαλα μέχρι που κατάλαβα ότι όντως δεν είναι κάτι που επιθυμώ, οπότε δεν έχω κανένα λόγο να παντρευτώ. Παιδιά, όπως βολεύεται κανείς. Η Σμαράγδα τα είπε στη Μέγκα καλημέρα. Α, μάλιστα. Καταπληκτικά πράγματα και χθες στο Total Blackout, όπου οι διάσημοι παίκτες τα είδαν όλα, ή και όχι. Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Δημήτρης Πανόπουλος, Γιώργος Μαυρίδης, Γιώργος Κατσινόπουλος, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Σάκης Κατσούλης, Περικλής Κονδυλάτος και Γιώργος Ασημακόπουλος σε καταστάσεις pop, rock, punk, άλλα με υγεία να πούμε. Τι σχέση έχει ο Νίκος Δένδιας με τον Νίκο Βέρτη? Βρέθηκαν και οι δύο στο post που ανέβασε η Liz Truss, η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, στο Facebook, μετά τη συνάντηση στο Λονδίνο με τον Έλληνα ομόλογό της, όπου συζητήθηκε το καυτό θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας. Βρετανία και Ελλάδα ενωμένες καταδικάζουν τη βάρβαρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και απομονώνουν τη Ρωσία στην διεθνή σκηνή. Εξέφρασα στον Νίκο Βέρτη τα συλληπιτήριά μου για τον θάνατο των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία και συμφωνήσαμε να συσπυρώσουμε τους εταίρους μας για να λογοδοτήσει η Ρωσία. Λάθος τάγκα έκανε η Υπουργός, την πήραν χαμπάρι τα social και έγινε παρτάρα. Τώρα θα μου πεις, αν πατώντας παπάκι και γράφοντας Νίκος, σου βγάζει πρώτο τον Βέρτη, κυρία Λίζ μου, να υποθέσω πως τον έχετε ξαναψάξει τον τραγουδιστή. Είστε φαν, μπράβο σας. Έτοιμη για περιπέτεια στην Κόβο την Αγγελική Ηλιάδη. Και πες ότι έρχεται του χρόνου ρε παιδί μου, το Survivor λέω εγώ τώρα. Και σου λέει, μήπως θέλετε να έρθείτε? Και λέω, ναι βεβαίως θέλω να έρθω. Ναι, θα πήγαινες. Γενικά παθιάζομαι πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι των αγωνισμάτων. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βεβαίως το Survivor έχει πολύ πιο έντονα αγωνίσματα, πολύ πιο δύσκολα. Κάτι που πιο πολύ μ' αρέσει. Οπότε νομίζω θα το τολμούσα, ναι. Προετοιμάζομαι. Εγώ ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει του χρόνου. Παιδιά, μήπως προλαβαίνετε να τη βάλετε και σε αυτό το Survivor που τρέχει? Για σκεφτείτε το. Και τώρα πάμε για λίγη ανατομία σε συνδυασμό με μουσική. Πλασμένο από κιλό. Από? Πλασμένο από κιλό. Ποιο? Όχι, είναι τα χέρια σου σε αυτό. Σώμα. Σώμα. Άκου το. Για άκου το. Σώμα μου φτιαγμένο από κιλό.
Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, η κοπέλα άκουγε κιλό και όχι πυλό. Κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Μεγαλώντας, σου ξεχνά του στίχου. Εντάξει, αυτό το στίχο δεν το ξεχνά εύκολα, βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Αλλά εντάξει, και από κιλά μπορεί να είναι πολλά φτιαγμένα πράγματα. Έλαντε. Και εκείνη την ώρα μπερδεύεσαι, δεν είναι εύκολο. Και νομίζω το ζήσαμε. Εμένα μου λέω. Κιλό, τι πυλό. Όλο λάθος το είπε. Και φτιαγμένα, ρίπλασμένα. Όλο λάθος. Δεν είναι περίπτωση. Βρήκε όμω η άλλη, κοίτα να δει. Δηλαδή παρόλο που έκανε, ήταν όλο λάθος όπως λες, βρήκε σώμα μου. Μπράβο. Λοιπόν, η Αγγελική Λιάδη για Survivor είναι ο αδερφός της, είναι personal trainer. Και γι' αυτό έχει, είναι πολύ γυμνασμένη και ασχολείται πάρα πολύ με τη γυμναστική. Ναι. Όταν ασχολείσαι με τη γυμναστική και σου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια επιβίωσης, γιατί να μην πας. Εντάξει, επειδή πήγες στη φάρμα. Τώρα θα τα πάρει όλα σβάρνα. Γιατί. Εντάξει, ξέρω εγώ. Νομίζω. Δεν ξέρω τώρα αν είναι. Το άλλο είναι διαφορετικό. Δηλαδή η φάρμα καθόντουσαν. Άντε να σκαλίζανε λίγο ένα γκύπο, κάτι. Τώρα το άλλο έχει πείνα, έχει πόνο. Ναι, αλλά το βλέπει. Έχει δει πόσα, 50, άρα σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμη. Τζο. Επειδή της αρέσει η γυμναστική, δεν χρειάζεται να πληρώνει και συνδρομή στο γυμναστήριο, ρε παιδιά. Άμα φύγεις από τη φάρμα που όλη μέρα γυμνάζεσαι, μετά πας στο Survivor, κάνεις δίαιτα και γυμνάζεσαι και όλα ταυτόχρονα, γιατί να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και να δίνεις πόσα ένα σκασμό λεφτά. Εσύ που πήγες στο dancing και γυμνάστηκες τόσο καιρό, δεν θα μπορούσες να πας Survivor, μια χαρά. Ναι, ίδιο. Όχι, δεν θέλω να τρώω. Και δεν θέλω κατσαρίδες, λέει και ποντίκια. Πάντως, βλέποντας την Αγγελική Λιάδη με αυτό το υπέροχο outfit, τα μαλλιά, το make-up, όλη αυτή τη σύνθεση, δεν θες πολύ να τη δεις στο Survivor. Δηλαδή, λες μετά πώς θα είναι όλη αυτή η κατάσταση στον Άγιο Δομήνικο. Μετά από ένα μήνα περίπου. Ναι, θες να τη δεις για να φύγει αυτό το φόρεμα από πάνω της, ρε παιδί μου. Γιατί δεν ήταν και τόσο κολακευτικό χθες το βράδυ που την έβλεπα. Έχει ωραίο σώμα η Αγγελική. Πολύ ωραίο σώμα. Πάρα πολύ ωραίο σώμα. Ό,τι θέλει θα μπορούσε να βάλει. Και με αυτό το φόρεμα. Γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το φόρεμα. Και όπως το όλο μαζί. Και το σύνολο. Και η Αγγελική είναι θεάρα. Κατερίνα μου, εσύ fashion police εδώ. Εμένα μου αρέσει η Αγγελική Λιάδη. Επίσης μου άρεσε να δω και πολύ στο Survivor. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ και με τα γονίσματα, έχει αυτό το κορμί. Και νομίζω πολύ θα θέλανε να τη δουν την Αγγελική Λιάδη. Εντάξει, είναι ένας λόγος αυτός που λέει ο Τάσος. Δηλαδή πας έτσι και είσαι λίγο αλλιώς. Μετά από ένα μήνα είσαι ένα. Να, ένας λόγος για να μην πας. Λες να ήμουν έτσι να πήγαινα. Έτσι, σε αυτή την κατάσταση θα έπρεπε να πάρει τη Λιζ Τρας και να πάνε Βέρτη. να την μοιήσει, ρε παιδί μου, σε όλο αυτόν τον κόσμο. Μια και η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τον είχε γκουγκλάρει. Δηλαδή δεν εξηγείται να τη βγάζει πρώτη επιλογή Νίκος Βέρτης. Γιατί, ρε παιδιά, όταν βγάζει πρώτη επιλογή, το πρώτο tag είναι αυτό που έχει δει. Έχει ψάξει κάποια στιγμή στο κινητό σου, αλλά μπορεί να είναι και έχει πιο πολλούς followers ο Νίκος Βέρτης για να στο βγάζει και πρώτο. Σίγουρα. Είναι πιο δημοφιλής από τον κύριο Δέντρο. Πάντως διάβασα ένα σχόλιο στο Twitter που λέει να πάρουν τη Λιζ Τρας, να έχει ένα τραπέζι, θα θέλαμε για 10 άτομα στον Νίκο Βέρτη. Στο ιστορικό υπάρχει πάντως. Άμα το έχουν ψάξει όλοι τώρα, το έχουν βγάλει όλοι. Τη Δένδια στη Βέρτη δηλαδή. Αλλά εντάξει, έχει παραδρομή. Εγώ μια φορά ήθελα να βάλω ο Τζορτζ Καρτελιά και μου φύγει ο Παπανδρέου. Και τον έβαλε, με έκανε τάκι. Όχι, το είδα. Το είδα. Αλλά ήταν story που εξαφανίζεται. Δεν με έκανε. Θα μπορούσε να τη βγάλει Νίκο Μουτσινά, Νίκο Χατζηνικολάου, Νίκο Κουρκούλη. Επίσης θα μπορούσε να καλύψει και τον Νίκο Κουρκούλη που μπορεί να την ενδιέφερε κάπως πολύ. Νίκο Καρβέλα, Νίκο Παπαδάκη. Συγγνώμη, εσείς δεν έχετε κάνει ποτέ λάθος. Ναι, ξέρω εγώ, φαντάζομαι κάτι θα έχουμε κάνει. Αλλά δεν είμαστε και υπουργός της Βρετανίας, κατάλαβες. Οπότε ποιος θα νοιαστεί. Λοιπόν, blackout. Για ακόμα μία φορά οι κατσαρίδες πρωταγωνιστούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή. Νομίζω στο σκοτάδι είναι όλα δύσκολα. Όλα φαίνονται διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά οι σταφίδες δεν σου μυρίζουν. Σταφίδα. Τι είσαι ποτέ κατσαρίδα με το πόδι. Όχι, δεν. Και με τι την πατάει. Έχει φύγει σαν γιονάρα και έχω στοχεύσει και μπορώ να σου κάνω 4 μέτρα. Στόχο. Δεν υπάρχει. Πάντως να σου πω κάτι. Εσύ εδώ πέρα είχε καλοπροαίρετη διάθεση γιατί ήξερε ότι θα είσαι, ρε παιδί μου, σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Όταν είσαι στο blackout. Κατσαρίδα, το φίδι, η σάβρα δεν είναι σώσ' αυτά. Δηλαδή, εγώ με το που έμπαινα θα έλεγα κατσαρίδα κατευθείαν, ξέρεις, να φεύγει από τη μέση. Να βάλεις πόδι. Καλέ, ούτε χάδι δεν τις έκανα με το δαχτυλάκι στο πόδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποτέ. Τολμηρή, αν μη τι άλλο. Ο Περικλής όχι τόσο. Λοιπόν, πάμε και στη Μαράγδα Καρύδη, η οποία δηλώνει χωρίς φόβο και πάθος ότι εγώ δεν ήθελα να κάνω παιδιά και δεν θέλω να κάνω παιδιά. Και είναι τρομερά ειλικρινές. Και μπράβο τους που το παραδέχεται, γιατί συνήθως δεν το λένε. Ναι. Λένε, α, δεν ξέρω και ναι, δεν μου γεννήθηκε η ανάγκη ακόμα. Δεν θέλω. Ξεκάθαρα. Πολύ ωραία. Εντάξει, η Μαράγδα πάντα με τη στάση της έχει δείξει ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία για τη ζωή. Και νομίζω ότι το αποδεικνύει και μέσα από τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί. Είναι σαν παντρεμένη.
συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να προχωρήσω σε κάτι άλλο, εφόσον δεν το επιθυμούν και εφόσον και η ίδια δεν θέλει να κάνει και παιδιά. Και είναι πολύ συνδετό όλο αυτό. Γιατί να μπουν μέσα σε ένα κοινωνικό πρέπει, σε ένα στερεότυπο. Κοιτάς έτσι. Γιατί να μπουν σε αυτό, αφού δεν του ταιριάζει. Που μιλάς, πόσο λυτρωτικό είναι να ξέρεις τι θέλεις. Ναι, πολύ, και νωρίς. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Για πες, Τζο. Βέβαια, και νομίζω είναι και αυτός ο λόγος που δεν την ενοχλεί στην ερώτηση του Τσουρού, αν την ενοχλεί αυτό που μάθαμε πρόσφατα. Γιατί ουσιαστικά, αν σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, νομίζω ότι δεν μπαίνεις κιόλας σε μια τέτοια σχέση. Ενώ αν είσαι πολύ συνειδητοποιημένος μέσα σου και κατασταλαγμένος για το πώς θες εσύ να εξελιχθεί η ζωή σου με τον άλλον άνθρωπο, καλή ώρα να μην παντρευτεί και να μην κάνει παιδιά, όλα είναι πιο εύκολα. Είναι πώς τα βλέπεις. Εμένα μου λείπει λίγο η Νανά τώρα εδώ, να ξέρετε. Γιατί? Γιατί θα έλεγε, ρε παιδί. Δεν θα της άρεσε. Κάτσε και εσύ καθόλου. Κατερινάκη, για πες εσύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που η Σμαράδα Καρύδη πάντα μιλάει πολύ ειλικρινά και ανοίγεται και δεν έχει κανένα θέμα να πει αυτό που λέει ο Τάσος, ότι δεν θέλω να παντρευτώ, δεν το έχω ανάγκη. Γιατί, και στην τελική, γιατί όλοι πρέπει να το έχουμε ανάγκη. Ναι, σωστό. Εντάξει, άκου, υπάρχει και άλλη μερίδα, η οποία λέει, περίμενε, ότι ναι, δεν θα παντρευτώ μόνο γιατί θέλω να κάνω παιδιά, θα παντρευτώ γιατί θέλω να παντρευτώ. Και τα δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Μα η Σμαράγδα Καρύδη έτσι ζει τόσα χρόνια. Αυτό δηλαδή, σου λέει. Αυτό θέλει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν κάτι άλλο. Το ακριβώς αντίθετο. Εννοείται. Ναι, εννοείται αυτό. Υπάρχουν και δύο μεριές. Εννοείται. Οι επιλογές είναι σημαντικές. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές. Τώρα παντρευόμαστε και για τους δικούς μας, μην τρελαινόμαστε. Παλαιότερα. Γιατί είναι πολλές φορές που είναι το τι επιτάσσει η κοινωνία και λένε «Α, να, η κοπέλα είναι ανήπαντρη». Ακόμα υπάρχει αυτό, ναι. Σε πολύ λιγότερο βαθμό βέβαια, αλλά ακόμα υπάρχει ρε παιδιά. Πιστεύεις ότι δεν θα παντρευτείς, δεν θα κάνεις παιδιά, δεν είναι ερωτήσεις που γίνονται στα τραπέζια τα οικογενειακά αυτές. Πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα αυτό. Ναι, όντως. Δεν υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Γιατί δεν Ελίνα, μου παντρεύτηκες. Παντρεύτηκες και δεν ξέρεις. Τα έχεις ξεχάσει τα δικά σου, μου φαίνεται. Εγώ ήμουν από τα κορίτσια που ήθελα να παντρευτώ. Ναι. Και ήθελα να κάνω και οικογένεια. Άλλο αυτό. Βεβαίως. Γιατί δεν ρωτάω, ρε παιδί μου. Συγγνώμη, το τράβαγα. Έλα, εδώ να σε παντρευτώ. Αντίληξα. Αλλά αυτό που λέει η Τζο μας δίνει πολύ ωραία πάσα για την Ιβόνη Μαλτέζου, που αυτό συνέβαινε πάρα πολύ παλαιότερα. Παντρευόσουν γιατί δεν σε άφηνε να βγαίνει. Και στου 2 μήνες έλεγε για να μπορώ να τον δω. Τον άνθρωπο που αγαπάω και είμαι ερωτευμένη, τι να κάνω, να το παντρευτώ. Το ξεκινάγανε με αραβόνα έτσι, γιατί έχω ακούσει και εγώ ιστορίες από παππούδες, γιαγιάδες. Ναι. Ήρθε να με ζητήσει από το σπίτι για να μπορούμε να βγαίνουμε, να γνωριστούμε. Ναι. Δεν του αφήναν αλλιώς. Λέει, την παίρνεις ή δεν βγαίνεις. Δεν έχει συζήτηση καμία. Ναι. Εγώ έχω προλάβει όμως και την κατάσταση που να με παίρνει από τη γωνία. Να μην έχετε. Ναι. Το έχετε προλάβει αυτό, εσύ Κατερίνα μου, όχι. Δεν έχουμε προλάβει. Όχι, και μικρούλες. Όχι, και εγώ το έχω προλάβει αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές μου έλεγε η μαμά μου στη γωνία να σε περιμένει το αγόρι σου. Μη σε δει ο μπαμπάς. Το έχω προλάβει και αυτό. Και τώρα λες, όχι, από κάτω να τον δω ποιος είναι, να δω. Ναι, όχι, τώρα μου λέει πώς να είναι από κάτω να δω. Ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός σε πειράζει. Τώρα του λες, δεν λες το παλικάρι να έρθει λίγο πάνω, τον κεράσουμε ένα καφέ. Και μετά βγαίνετε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν γνώριζα ότι η κυρία Μαλτέζου ήταν παντρεμένη με τον Κωνσταντζόγλου. Ούτε εγώ. Ενδιαφέρον θα είχαν σαν ζευγάρι και καλλιτεχνικό νομίζω ενδιαφέρον θα είχαν. Εντάξει, τώρα αυτό 21 ετών ζωντοχείρα είναι λίγο βαρύ η στήση. Το ζωντοχείρα. Λοιπόν, προχωράμε στην αντίστροφη μέτρηση. Η αντίστροφη μέτρηση του Breakfast at Star. Περνάμε από το νούμερο 12 κατευθείαν στο νούμερο 11. Θα σας πάω εγώ αμέσως τώρα στο νούμερο 11, όπου εκεί βρίσκεται ένας τύπος που έχει πει: Είμαι συλλέκτης. Μαζεύω το πιο σκληρό πράγμα στον κόσμο. Στιγμές. Ρένος Χαραλαμπίδης, φτηνά τσιγάρα, παιδιά. Ωραίο. Στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής. Ανεβαίνει αυτή η παράσταση που είναι sold out, γίνεται χαμός. Και ο Ρένος Χαραλαμπίδης παίρνει σήμερα breakfast μαζί μας και μας λέει ότι σκέφτεται να κάνει μια στροφή, να το πάει προς το δραματικό σιγά-σιγά. Γιατί όχι. Σε έναν υπέροχο χώρο, με μια υπέροχη παράσταση, η οποία είναι sold out και ναι. Τα σχόλια είναι τα υπέροχα σχόλια. Είναι μεγάλη τύχη σε μια εποχή μεγάλης ατυχίας, όπως αυτή που περνάμε, που συνδυάζει πόλεμο και κορονοϊό, μια παράσταση στην λυρική σκηνή, βασισμένη σε μια ταινία μου, στα Αθήνα Τσιγάρα, να έχει τέτοια καλή τύχη. Είμαστε sold out πραγματικά, δεν υπάρχουν εισιτήρια, μη μας ματιάσουνε, νιώθω πραγματικά ευλογημένος, τυχερός και αυτό που εύχομαι μην μας χτυπήσει ο COVID και σταματήσουμε να παίζουμε τίποτα άλλο. Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου, στην καριέρα μου, την 30ετή, που δουλειά στην οποία είμαι κεντρικός πυρήνας κάνει sold out με αυτόν τον τρόπο. Ξεπουλάει ολικά. Πραγματικό τι έχετε κάνει με επιτυχία. Όχι όλα. Ό,τι έχω κάνει. Τηλεόραση τουλάχιστον δεν είναι όλα επιτυχίες. Ναι, δεν έχω παίξει και πάρα πολύ. Δίνω την εντύπωση ότι έχω παίξει τηλεόραση πολύ, επειδή αυτά που έπαιξα είχαν επιτυχία. Αλλά δεν έχω παίξει πάρα πολύ. Έχω παίξει πάρα πολύ στο σινεμά. Είχετε στα σκαριά και τον κινηματογράφο κάτι. Ναι, έχω. Αυτό που μπορώ να πω
είναι ότι θα αρχίσω να κάνω μια στροφή στην πορεία μου σαν ηθοποιός. Καταξιώθηκα σαν κωμικός ηθοποιός. Και τώρα σιγά σιγά ανοίγομαι στο δραματικό ρεπερτόριο. Και στον κινηματογράφο θα αρχίσω να παίζω κάποιους δραματικούς ρόλους. Υπάρχουν αυτές οι στάμπες, οι λεγόμενες. Καλώς υπάρχουν οι στάμπες και ας το πούμε κατηγοριοποιήσεις. Γιατί δεν είμαστε όλοι για όλα. Δηλαδή, εγώ τώρα θα δω αν μπορώ να αποδώσω σε δραματικούς ρόλους. Μπορώ να τα καταφέρω. Για να δούμε. Δηλαδή, αυτό που κατάφερα σαν κωμικό ηθοποιός θα το καταφέρω σε δραματικούς ηθοποιούς. Τώρα αρχίζουν να μην πιστεύονται δραματικούς ρόλους. Το είχατε λίγο σαν αποθυμένο. Δεν έχω καλλιτεχνικά αποθυμένα, έχω καλλιτεχνικά σχέδια. Με την έννοια ότι πραγματώνω αυτά που έχω στο σχέδιό μου. Αν είναι κάτι αποθυμένο, το βάζω στο σχέδιο. Άμα δεν μπαίνει ποτέ στο σχέδιο, δεν είναι αποθυμένο. Είναι εκτός πλάνου. Το όνομα αρχικά πώς βγήκε. Τα Φτηνά Τσιγάρα είναι. Χρησιμοποίησα αυτόν τον τίτλο για να δηλώσω την μποέμικη ξενιασιά του ήρωα. Έλεγε ότι είναι ένας άνθρωπος που ζει έτσι όπως θα φέρει ζωή. Χορεύει τη ζωή όπως του φέρνει τις φιγούρες. Καπνίζει φτηνά τσιγάρα. Δεν τον ενδιαφέρουν τα πολλά-πολλά. Ήσασταν και υπέροχο ζευγάρι με την κυρία Μποχαραλάμπου. Ασφαλώς. Υπέροχο. Τι φοβάστε. Όπως όλοι οι άνθρωποι, πολλά πράγματα. Τη φθορά, την ασθένεια, την απώλεια. Είμαι θνητός, ως γνωστόν. Φοβάμαι αυτά που φοβούνται όλοι. Το επόμενο σου βήμα, μετά από αυτό. Το επόμενο βήμα είναι κάτι πολύ καινούργιο, τα pod. Έχω διαβάσει όλη την Οδύσσια για το pod.gr και πολύ σύντομα θα βγει στον αέρα. Και θα ακούγεται σε ένα αφήγημα με επεξεργασία ήχου που βγάζει και την ατμόσφαιρα. Και τι σας έκανε να πείτε ναι σε αυτό το νέο βήμα. Αυτό που με έκανε να πω ναι στο pod.gr για να απαγγείλω την Οδύσσια είναι μια κρυφή μου ματαιοδοξία. Να είμαι ένας Έλληνας τοπιός που να τόλμησε κάτι τόσο δύσκολο. Να απαγγείλει όλη την Οδύσσια. 24 επεισοδίες, δεν και λίγο. Είναι ωραίο να αλλάζεις κάποια στιγμή ύφος από εκεί από τον κωμικό ρόλο, να δοκιμάζεις και το δραματικό. Και λες αν μου ταιριάζει. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν είναι η ταμπέλα που βάζουν μερικοί. Είναι ωραίο που μετά από 30 χρόνια καριέρας, όπως λέει, θέλει να το τολμήσει. Γιατί ξέρεις, ο κόσμος και η παραγωγή ενδεχομένως πολλές φορές και στο θέατρο και στην τηλεόραση σε συνδέουν με κάτι συγκεκριμένο και σου λέει ρε παιδί μου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, τον έχουμε μάθει να παίζει σε κωμωδίες, τον θέλουμε έτσι. Ο ίδιος όμως έχει τη διάθεση να τολμήσει και να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα πέρα από αυτό, γιατί σίγουρα μπορεί. Το είχε. Ναι, ναι, πες. Το είχε μάλλον σαν αποθυμένο. Γιατί λέει, δεν έχω αποθυμένα γιατί τα βάζω σαν σχέδιο, έτσι ώστε ναι. Να μην είναι αποθυμένα. Οπότε μάλλον ένα από τα σχέδιά του Παύλα αποθυμένα μπορεί να ήταν και το κομμάτι αυτό. Και ξέρεις, να ασχοληθεί με πιο δραματικούς ρόλους, γιατί όντως τον είχαμε συνδυάσει με πιο κωμικούς. Και ακόμη τον έχουμε συνδυάσει. Αλλά ξέρεις τι είναι, όταν το βάλεις στο σχέδιο το αποθυμένο και να μην σου βγει, λες το προσπάθησα. Ναι. Και αυτό είναι σαν να το έχεις καταφέρει. Αυτό λέει και η ψυχολογία, γιατί έχω διαβάσει έτσι και. Για την απαγγελία ήθελα να. Έχετε ακούσει ποτέ. Podcast. Τον Ρένο Χαραλαμπίδη, γιατί η φωνή του, ειδικά όταν χαμηλώνει και στην Μαρία μίλαγε έτσι χαμηλά. Έχει μια βραχνάδα και θεωρώ ότι τα podcast, επειδή έχουν μεγάλη γνωρίζουν άνθηση τώρα τα τελευταία χρόνια, είναι η επόμενη γενιά των ηθοποιών να τους ακούς να απαγγέλουν έτσι ποίηματα, με ιστορήματα. Τώρα το χιλάκι εγώ άκουσα πρόσφατα, αγόρασα ένα βιβλίο και τον ακούω να μου το λέει. Και είναι παιδιά τόσο ωραίο και θέλω τώρα να τον ακούσω στην Οδύσσια. Αυτό επιστρέφει, έχεις δίκιο ότι επιστρέφει πάρα πολύ. Το ξέρεις ότι κάνουν πια και παραστάσεις. Πώς ήταν παλιά στο ραδιόφωνο, στο κρατικό ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, ακούω ιστορίες που λένε παλιά. Ναι, ναι. Που ήταν το θέατρο της Δευτέρας στο ραδιόφωνο και σκηνοθετούσαν κανονικά παραστάσεις. Αυτό παιδιά να βιώνει full τώρα. Δηλαδή θα ακούσουμε πολλές παραστάσεις που θα είναι σε μορφή podcast. Εγώ λέω ότι μου αρέσει, τα ακούγοντάς το, μου αρέσει πάρα πολύ. Σου λέω το βιβλίο αυτό το. Και τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να τον ακούσω. Και πολύ ωραίο ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Ένας άνθρωπος. Ναι. Για πες. Δεν σας φαίνεται και μεγάλη αντίθεση το γεγονός ότι ενώ μας φαίνεται τόσο οικείος, ο ίδιος λέει ότι δεν έχω παίξει σε τόσες σειρές. Ενώ εγώ παιδιά ότι πραγματικά είναι σαν να τον βλέπαμε κάθε μέρα, ναι. Όλη μέρα, σε όλες τις σειρές για ένα περίεργο λόγο. Και ο ίδιος λέει δεν έχω παίξει σε πολλές σειρές. Παιδιά. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι ο Θανάσης που σου είχατε τρέχει με τους δίπλα. Δηλαδή αυτό έχει μείνει τεράστια επιτυχία. Και είχα διαβάσει ότι δεν ήθελε να το κάνει κιόλα. Ναι. Και αυτό ήταν να το κάνει και το έκανε και έγινε και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης, κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι στα 30 χρόνια της καριέρας του λέει ότι. Το παραδείχτηκε μπροστά στην κάμερα δεν είχα κάνει ποτέ sold out. Θέλω να πω, άλλος δεν θα το έλεγε, γιατί τον έχουμε συνδεδεμένο με επιτυχίες, άλλος θα το έκρυβε. Βγαίνει απροκάλυπτα και λέει ότι να σας πω κάτι, εγώ μετά από 30 χρόνια κατάφερα να κάνω sold out στο θέατρο. Γιατί το έχεις και από χαρά, το έχεις και από χαρά και όλος να το πεις και να το μοιραστείς με τον κόσμο. Και τώρα τι γίνεται με τα Φτηνά Τσιγάρα, χαμός. Για με τα Φτηνά Τσιγάρα στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής γίνεται χαμός, το έχει σκηνοθετήσει ο αγαπημένος φίλος Κωνσταντίνος Ρήγος, οπότε έχει μια αισθητική πάρα πολύ δική του. Έγινε sold out η παράσταση από την πρώτη εβδομάδα.
Δηλαδή, δυστυχώς, άμα θέλετε να το δείτε, δεν μπορείτε. Αλήθεια. Ναι, ναι, γίνεται χαμός. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ρένο Χαραλαμπίδη και τη Μαρία Κοκολάκη και προχωράμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα πάρα πολύ μικρό. Γιατί αμέσως μετά ο Τάσος μας πάει στη θέση του και τη φέρνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει καλύτερα τον καθένα. Τα BBC This News σε λίγα λεπτά και αμέσως μετά βεβαίως και Survivor και τα πάντα εδώ στο Breakfast at Star. Όλο το παρασκήνιο και οι backstage δηλώσεις των παικτών του MasterChef. Έβαλα ναι, το συνέστημά μου πάνω από τη μαγειρική. Πραγματικά, έχω πέσει από τα σύννεφα έτσι. Ήταν πολύ φορτισμένος ψυχολογικά, δεν ήξερε ποιο να ψηφίσει και ο εύκολος στόχος πάλι ήμουν εγώ. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος που αποχώρησε από το MasterChef για να σχολιάσουμε ό,τι έγινε στον διαγωνισμό. Στις 11.30 δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπίλιου και μάθετε πώς θα επηρεάσει η Αφροδίτη και ο Άρης τον υδροχό. Είμαστε στα μισά ακριβώς της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα και δεν μπορεί να λείπει το 10ο καλό που μας βρίσκει στο εξωτερικό στα BBC της News. Ομορφιές και εσύ και αυτά που μας φέρνεις φαντάζομαι στα ωραιότερα διεθνή lifestyle. Έχουμε πολύ ωραία νέα, έχουμε φυσικά και πολύ άσχημα νέα, γιατί μη γελιόμαστε, ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει γύρω μας, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα στην Ουκρανία, αυτός ο πόλεμος έχει ταράξει όλο τον κόσμο και δεν θα μπορούσε φυσικά να αφήσει αμέτωχους και τους celebrities, διάσημους ανθρώπους από όλο τον πλανήτη που προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσουν όπως μπορούν τους εκατομμύρια πρόσφυγες που έχουν φύγει από την Ουκρανία και δυστυχώς όλο αυτό το κύμα μεγαλώνει και μεγαλώνει όπως είναι λογικό και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Πολλοί είναι αυτοί που αποφάσισαν να κάνουν κάποια δωρεά για να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Πρώτα απ' όλα η Gigi Hadid, η οποία τη βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα να περπατάει σε διάφορα σόου στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι. Είναι ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πλανήτη. Όπως καταλαβαίνετε, για κάθε catwalk που κάνει μπορεί να παίρνει και εκατομμύρια ευρώ. Αποφάσισε λοιπόν όλα τα χρήματα που συγκέντρωσε από την εβδομάδα μόδα στο Παρίσι να τα δωρήσει στους πρόσφυγες της Ουκρανίας και σε ειδικούς οργανισμούς που έχουν δημιουργηθεί για να περιθάλψουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Φυσικά όταν λέμε για ένα μισθό, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μιλάμε για τεράστια ποσά. Η Gigi είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη, καθώς ο πατέρας της είναι από την Παλαιστίνη. Είναι μια γυναίκα που ποτέ δεν σταμάτησε να μιλάει για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Προσπαθεί μέσα από το δικό της κομμάτι στη μόδα να ευαισθητοποιεί όσο περισσότερο μπορεί. Ναι, οπότε κάνει αυτή την πολύ σημαντική κίνηση. Βέβαια. Και να σου πω και κάτι, μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι. Γιατί ακριβώς επειδή είναι Παλαιστινιακής καταγωγής και η Gigi και η Μπέλα βοηθούν πολύ καιρό τώρα. Απλά τώρα, λόγω του ότι ο πόλεμος είναι στην πρώτη γραμμή των ειδήσεων, και όταν λέμε για μια εβδομάδα, φαντάσου τώρα. Ναι, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δωρεά. Βέβαια. Να σας πάω επίσης σε ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο, στον David Beckham και τη Victoria Beckham. Επίσης πολύ ευαισθητοποιημένοι, πάντα μιλούν δημόσια για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Δίνουν $1 εκατομμύριο από προσωπικούς τους λογαριασμούς στους πρόσφυγες της Ουκρανίας. Και έχει ξεκινήσει επίσης ένας πολύ μεγάλος έρανος που κάνει η Μίλα Κούνης, η οποία έχει γεννηθεί στην Ουκρανία. Οι γονείς της είναι από την Ουκρανία και μαζί με τον Άστον Κούτσερ αποφασίσαν να ξεκινήσουν μέσω διαδικτύου έναν έρανο παγκόσμιο. Μέχρι στιγμής, μέσα σε 3 μέρες, συγκέντρωσαν $18 εκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό, το οποίο φαντάζομαι ότι θα αξιοποιηθεί για όλους αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και ο έρανος συνεχίζεται. Όποιος θέλει μπορεί δηλαδή να μπει, να γκουγκλάρει ποια είναι η διαδικασία και να κάνει και αυτό τη δική του δωρεά στην πολύ ωραία κίνηση που κάνει το ζευγάρι. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, γιατί μόνο. Πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό.
Είναι συγκινητικό. Ναι, και δείχνει και πόσο. Δείχνει ίσως και την ανθρώπινη πλευρά όλων αυτών των ανθρώπων, γιατί καλός ή κακός βρίσκονται σε μια πιο ευνοϊκή θέση και από εμάς, αλλά και από τους ανθρώπους που υποφέρουν. Οπότε το να κάνουν μια τέτοια κίνηση, παρόλο που για αυτούς μπορεί να είναι τίποτα, ας πούμε, το 1 εκατομμύριο, για κάποιους είναι πάρα πολλά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι σε διαφορετική θέση μόνο οικονομική και από άποψη προβολής. Mm. Το πώς προβάλλεται όλο αυτό, το πώς βοηθούν. Παγκοσμίως, παγκόσμια προβολή, βέβαια. Πολύ σημαντικό. Μπράβο, μπράβο. Παγκοσμίως φαίνεται ότι όλοι είναι στο πλευρό της Ουκρανίας, όλοι προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσουν, γιατί για άλλη μια φορά αποδεικνύεται, παιδιά, ότι μπροστά στον πόλεμο είμαστε όλοι ίσοι. Να σας πάω τώρα σε λίγο λάμψη, γιατί και αυτή την έχουμε ανάγκη. Γιατί έρχεται η 94η απονομή των βραβείων Oscars. Η Ακαδημία Κινηματογράφου σκέφτεται αυτή την περίοδο, λέει πού θα πάει το πρώτο ανδρικού ρόλου, πού θα πάει το πρώτο γυναικείου ρόλου, ποια θα είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Στις 27 Μαρτίου θα τα μάθουμε όλα αυτά. Μέχρι τότε η Ακαδημία διοργάνωσε ένα πολύ λαμπερό δείπνο για όλους αυτούς που είναι υποψήφοι στα φετινά βραβεία. Βέβαια, τους έχουμε. Είδαμε και πολύ ωραίες εμφανίσεις. Και είδαμε και πολύ ωραίες εμφανίσεις. Ας πούμε, η Κρίστιαν Στιούαρτ, παιδιά, με Σανέλ σύνολο, η οποία είναι υποψήφια για αλφα γυναικείου ρόλου, για το ρόλο της στο Σπένσερ ως πριγκίπισσα Νταϊάννα. Να δούμε, θα το πάρει, δεν είναι εύκολη κατηγορία. Εδώ πέρα βλέπουμε. Και αυτό το σύνολο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Η Τζέσικα Τσεστέιν. Το αγόρι σου. Το αγόρι σου, το παίρνει με το μαλλί πίσω. Με το μαλλί πίσω δεν μου αρέσει πολύ. Η Μπίλι Άιλις είναι υποψήφια για καλύτερο τραγούδι. Φυσικά. Είναι πολύ πιθανό να το πάρει. Εδώ ζευγάρι έρχεται από την Ισπανία. Πενέλοπε Κρούζ με Χαβιέ Μπαρδέμ. Είναι και οι δύο υποψήφοι. Είναι από τα λίγα ζευγάρια που θα δούμε και την σύζυγο στο αλφα γυναικείου ρόλου και τον σύζυγο στο αλφα ανδρικού ρόλου. Η αδερφή του Τζέικ Τζίλεχαλ είναι εδώ πέρα. Ναι. Η οποία είναι υποψήφια. Έκανε τον τεπούτο της σαν σκηνοθέτηδα για πρώτη φορά. Την βλέπουμε φέτος στα Όσκαρ και φυσικά όλοι βρέθηκαν, γευματίσανε, είπαν πόσο πολύ συμπαθιούνται, καταλαβαίνετε. Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον, βέβαια, κανένας ανταγωνισμός. Και αυτή είναι η πρώτη έτσι τζουρίτσα που παίρνουμε από τα φετινά Όσκαρ. Κάντε λίγο υπομονή, σε 2 εβδομάδες έρχεται η λαμπερή τελετή και εκεί θα τα δούμε και θα τα μάθουμε όλα. Να σας θυμίσω ότι είναι για πρώτη φορά, θα μπορούμε να ψηφίσουμε κι εμείς μέσω Twitter ποια είναι η αγαπημένη μας ταινία. Και επίσης σου θυμίσω ότι εκείνη την ημέρα θα βάλω και κάτι καλύτερο σε ρούχα. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν ρεσίνα μεσημεριανό γεύμα. Ναι, είναι πιο κοκτέιλ. Πάλι καλά που το διευκρινίζεις, γιατί εδώ πέρα είναι τύπου. Όχι ο προάγγελος των Όσκαρ, είναι βγήκαμε έξω να πάμε μια βόλτα στη Γλυφάδα. Όχι, τα καλά τα κρατάνε για μετά. Είπα. Θα σε πάω τώρα σε μία φίλη η Τζόρτζια που δεν θα σε απογοητεύσει. Γιατί ας πούμε ότι δεν φορέσαν όλοι αυτοί οι stars, τα φόρεσε η Ντόλι Πάρτον. Στην απονομή των βραβείων Country. Ορίστε. Εντάξει. Νομίζω ότι η Τζέι Λό τη βλέπει και χλωμιάζει. Δηλαδή λέει, αν στα 76 της η Ντόλι Πάρτον είναι έτσι, εγώ τι θα κάνω. Αυτή τη φόρμα θα τη ζήλευε, πιστεύω θα την ξύλωνα από πίσω για να τη φορέσει και η Τζέι Λό. Πιστή στο styling. Καλέ, για ακόμα μία φορά. Γενικά... Έχει βάλει νομίζω κάτι αντίστοιχο η Τζέι Λό, απλά ήταν τα πόδια έξω. Γιατί το θυμάμαι αυτό με τα διαμαντάκια, δεν θυμάμαι τώρα που ήτανε. Ένα κορμάκι, ήτανε σίγουρα τα πόδια έξω. Ναι, κορμάκι ήταν ίδιο. Και φορά για αυτά τα δικτυωτά καλσόν, θυμάστε, που δεν φαίνεται τίποτα, κιθαρίτιδα και όλα τα σχετικά. Αυτό. Σαν την Ντόλι πάντως δεν ήταν. Καλά, ναι. Φυσικά να σας πω ότι ήταν το τιμόμενο πρόσωπο στα Country Awards της Αμερικής και δεν πήγε, παιδιά, με ένα σύνολο. Δηλαδή, μην βλέπετε μόνο αυτό. Φόρεσε 4. Τέσσερα τραγούδια είπε. Όχι, πήγε, με ένα πήγε. Φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί. Μπήκε μέσα, έπρεπε να δώσει ένα βραβείο. Άλλαξε, δεν θα πάω, σου λέει με το ίδιο. Με αυτό πήγε στο κόκκινο χαλί. Απλό για τον Ντόλι Πάρτον. Μέσα μας φύλαξε τα καλύτερα. Εδώ πέρα με ένα κλασικό country look. Το πιο ωραίο είναι καπέλο. Αυτό. Αυτό σου αρέσει? Το country, το πριν. Το country και εμένα αυτό μου αρέσει περισσότερο από όλα. Και φυσικά είπε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να φορέσω 4 διαφορετικά outfits για να έχουν κάτι να συζητάνε το πρωί στο breakfast. Εδώ η Κατερίνα που κάνει πιλάτες και είναι, έχει και ευληγησία τρομερή. Με τέτοιες φόρμες θα μπορούσε να σου κάνει και σπαγκάτο. Και μεταξύ, συγγνώμη, το κορμί τη. Εγώ αυτό παρακολουθώ. Τι κορμί είναι αυτό? Πολύ καλή θα ήταν αυτό πιλάτες πάντως, είμαι σίγουρη. Πρέπει να κάνει πολλά χρόνια πιλάτες, Κατερίνα μου. Σίγουρα κάτι κάνει, δεν έχει γίνει αυτό. Ήθελα να πω πριν ότι η Ντόλι Πάρτον είναι πολύ πιστή στο styling. Καταλαβαίνεις. Η φωτογραφία που τη βλέπουμε και φοράει τα country, άμα τη δούμε έτσι από μακριά, δεν νομίζετε ότι είναι η Ανούλα η Βίσση? Εδώ. Σκέφτηκα και εγώ, ρε, σήμερα. Όχι εδώ, όχι εδώ η Ανούλα η Βίσση. Ευχαριστώ, Τάσο. Σε αυτό με το καπέλο, το cowboy το καπέλο. Εδώ, ναι, θα μπορούσε. Χωρίς κιθάρα είναι ίδια η απόλυτη.
Για πέφερα. Κάνει και το μαλλί. Λοιπόν, να σας πάω τώρα στην Drew Barrymore, η οποία δεν συνηθίζει να μιλάει πολύ πολύ για τα προσωπικά της. Εμένα είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κορίτσια αυτό. Έχει το Drew Barrymore Show στην Αμερική, ένα καθημερινό πρόγραμμα που μοιράζεται διάφορα με τους τηλεθεατές της. Και αυτή τη φορά, διαβάζοντας μία έρευνα σαν αυτές που κάνουμε εδώ πέρα στο Radio Booth, αποφάσισε να μοιραστεί κάποια πράγματα για τον εαυτό της, τα οποία φυσικά θα σας ρωτήσω και εσάς. Ναι. Λέει λοιπόν ότι κάθε 6 μήνες, ναι, έχει παρατηρήσει, βλέπει ένα καυτό όνειρο με τους πρώην της. Α, στην νεαρινή και χειμερινή ημερία ή όχι? Κάπως έτσι, δύο φορές το χρόνο λέει της ανεβαίνει λίπητος, κάπως έτσι νιώθει. Και βλέπει λίγο πονηρά όνειρα με ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή της και σε περίεργες μίξεις. Ορμονολογικό είναι, να κοιτάξει το θυροειδή της, εγώ θα της έλεγα. Ναι, έφαγε τζατζίκι το βράδυ και έτσι έπεσε βαρύ. Ναι, τι λες μωρέ, γιατί δεν σου έχει τύχει ποτέ να δεις? Άμα είναι δύο φορές το χρόνο, σημαίνει ότι κάτι γίνεται με τις ορμόνες της. Όχι, παιδιά, αλλά είναι καλό όταν βλέπεις λέει πρώην και είσαι ήδη σε σχέση, είναι καλό λες σαν όνειρο. Δεν είναι όμως, είναι μόνη της, είναι μόνη της. Α, είναι μόνη της, δεν καλό τότε. Τότε δεν είναι καλό. Από άποψη ερμηνείας ονείρου. Γι' αυτό βλέπει τα όνειρα. Μπράβο, κάτι θέλει, κάτι αναζητάει. Είναι πολύ δυσίων όμως, ρε παιδιά, να βλέπεις τον πρώην σου τώρα να έρχεται κάπως λίγο πιο κοντά σου. Μαζί σου. Επίσης, το κάθε 6 μήνες δεν καταλαβαίνω. Τι είναι? Είναι ραντεβού που κλείνουμε να πάμε να κάνουμε μπότοξ γιατί έχει φύγει το αλουρονικό? Κάθε 6 μήνες, ας πούμε, την τάδη ημερομηνία. Πώς το προγραμματίζεις αυτό? Εντάξει, παιδιά, μπορεί να είναι κάποιες εσωτερικές ανάγκες, να έχει κάποια αποθυμένα με κάποιους ανθρώπους και να του σκέφτεται. Να είδε μια φωτογραφία παλιά. Α, πώς ήμουνα τότε και να το βλέπετε το βράδυ, σαν αποθυμένο μέσα σε υποσυνείδητο. Επειδή μου το σκέφτηκα στις 10 και στις 11 κοιμήθηκα. Δηλαδή, σε ένα σου έχει τύχει? Όχι. Επειδή το συζητάμε που και που και λέμε για έναν αείμνη στο Θεός χωρέστον. Εγώ. Εγώ. Με άλλον θα μιλάς. Θα μην το λες. Τι με άλλον, ρε παιδιά, δεν έχεις πει. Το λες μετά αυτό. Το λες αν. Αν έχεις δει με πρωί. Ναι, το λες κιόλας. Α, στο πρωί. Εδώ το είπε δημοσία σε όλο τον κόσμο η Drew Barrymore, δεν έχει θέμα. Όχι, το θέμα είναι αν το λες στον πρώην για να ξαναγυρίσει. Για μήπως το λέει ότι είδα τους πρώην, να δούμε ποιος θα πάρει τηλέφωνο πρώτος. Από τους πρώην, να πει, έλα με, είδες, τι είδες, για πες μου. Α, τόσο απελπισμένη λες. Ότι υπάρχει μια απελπισία, υπάρχει, γιατί είδαμε και μια συνέντευξη πρόσφατα που ήταν πάρα πολύ ευσυγκίνητη και έκλαιγε γιατί είναι μόνη της. Έλεγε όμως ότι είναι μόνη της από επιλογή, ότι η ίδια το έχει αφήσει πίσω για να αφοσιωθεί στην καριέρα της και στα παιδιά της. Και φάνηκε ότι δεν είναι μια κατάσταση που τη στεναχωρεί, γιατί έκλαιγε το κορίτσι. Ωραία, η Drew Barrymore τα έχει ζήσει όλα και από πολύ μικρή. Ναι. Τα έχει ζήσει όλα συμπυκνωμένα σε μικρή ηλικία. Οπότε τώρα κάπως νομίζω ότι αναθεωρεί το τι τη συμβαίνει. Ναι, Τάσο μου. Γίνεται μια σύσταση. Τι τζό μου. Το ότι λέει το στόμα της όμως, ότι της αρέσει που είναι μόνη της, το αποθυμένο της, που είναι τα όνειρά μας, λέει κάτι άλλο, γιατί έχω τελειώσει και μια σχολή ψυχολογίας. Έγινε. Κατάλαβες και τις φέρνω στην επιφάνεια τους πρώην. Για πες. Άρα δεν θέλει τα αλήθεια να είναι μόνη, αλλά λέει το στόμα και άλλα η καρδιά. Mm. Και να σου πω, αυτά που έχεις διαβάσει όταν τρώμε στον ύπνο μας, τι σημαίνει ρε Σιτζό? Δεν ξέρω. Αυτό είναι το κεφάλαιο που πήγα εκείνη τη μέρα. Ότι έχω αποθυμένο με το φαγητό. Μετά από αυτή την φρουιντική προσέγγιση, θα σας πάω να χτυπήσουμε ένα κουδούνι, γιατί μας αρέσει να μπαίνουμε σε σπίτια. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ανοίξτε τις πόρτες, να δούμε ποιος θα μας ανοίξει σήμερα την πόρτα του. Να το κορίτσι. Φόρεσε τα καλά του για να μας υποδεχτεί. Ανοίγει την υπερπολιτελέστατη έπαυλή της στο Λος Άντζελες για να μας δείξει η Kris Jenner ένα τεράστιο σκρίνιο που έχει εκεί πέρα, να το πω έτσι. Πεθαίνω, τρελαίνομαι. Με σερβίτσια, παιδιά. Σερβίτσια από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Να σας πω ότι ένα φλιτζανάκι, ας πούμε, κοστίζει $650. Είναι από τον Νίκο Βερσάτσε, ας πούμε. Έχει όλη αυτή τη συλλογή από όλα τα ταξίδια μαζεύει. Θέλει πιατάκια, πυρουνάκια, φλιτζανάκια, τσαγιέρες, θέλει όλο το σετ. Δεν μπορεί να πάρει ένα, πρέπει να τα πάρει όλα μαζί. Είναι πολύ φίλη μου. Πολύ. Πώς τα ξεσκονίζεις όλα αυτά, έχεις τέτοιο στο σπίτι? Όχι, μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ. Και επειδή και εγώ έχω αγοράσει κάποια τα οποία είναι λίγο τσιμπημένα, όχι τόσο πολύ βέβαια, δεν αφήνω να τα αγγίξει κανείς. Ούτε καφέ δεν έχω πιει σε αυτά. Απλά να τα κοιτάω. Και γιατί να το πάρεις άμα δεν το χρησιμοποιείς? Εάν μας βλέπει η Kris Jenner, να της πω να μην τα βάλεις στο πλυντήριο, πια τον χαλάνε. Μπορεί να φύγουν όλα. Άκου, αυτά πρέπει να είναι τα καλά της. Ναι. Αυτά μάλλον δεν τα βγάζει ποτέ. Πρέπει να τα έχει μέσα στο σκρίνιο και να ανοίγει να τα δειγματίζει. Επίσης, αυτά που έχουν πάνω τη φάτσα της και όλης της οικογένειας, δεν σας θυμίζουν κάτι φλιτζανάκια και πιάτα που δίναν παλιά δώρο με μια εφημερίδα? Αγόραζες την εφημερίδα και σου λέγανε πάρει και αυτό με έκπτωση. Δεν θα μπορούσε να το κάνει μπίζινα αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι με τα πιάτα που έχουν τα πρόσωπα όλης της οικογένειας, τι σερβίρεις εκεί πέρα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, άμα εγώ έχω να φάω μια σπαλομπριζόλα, γιατί σε ποιανού το πιάτο θα μου το βάλεις? Στη Σκιμ, στη Σκάρτνεϊ, σε ποιανού?
Πού θα πάει το μαχαίρι την ώρα που κόβεις. Ή ας πούμε να έχεις μία μου σοκολάτα που είναι πιο εκλεκτισμένη. Σκέψου τώρα να πήγε ο Κάνι να ζητήσει την Κιμ σε γάμο και να του βγάλει το καλό το σερβίτσιο. Αυτό είναι το καλό. Το καλό έχει το άλλο, το κόκκινο. Με τα αυτά. Ζωγραφισμένο στο χέρι. Τα έχω δει, τα είδα εγώ. Ωραία. Αυτή είναι η συλλογή. Επανερχόμαστε τις επόμενες μέρες με τη συλλογή της Ελίνας. Επιφυλάσσομαι. Ναι, ναι, περίμενε. Να μας τη δείξεις μια μέρα τη συλλογή, γιατί δούμε και εμείς έγινε Τάσο, όλα γύρνα πίσω, Τάσο που γύρνα. Λοιπόν, προχωράμε στο νούμερο 9. Κατερίνα μου, τι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα στο Survivor θα κάνουμε μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Δηλαδή. Το έχετε ανάγκη εσείς να κάνουμε μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα το δούμε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έγινε ο κακός χαμός έκτης του Survivor. Γιατί η Βρυσίδα, παιδιά, είναι λίγο έξαλλη, δεν σηκώνει και πολλά. Δεν σηκώνει, της λες μια κουβέντα, τσαντίζεται. Λοιπόν, θα τα δείτε όλα στο βίντεο. Υπήρχε μια ένταση. Θέλουμε να δούμε τι έγινε και με την φιλία της Βρυσίδας και της Ναυσικάς. Πάμε να το δούμε στο βίντεο που θα ακολουθήσει τώρα. Σήμερα στο Survivor θα κάνουμε μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού. Θέλετε να δουλέψετε στα χωράφια ή στα κοπάδια του Κατσαούνι? Με γεια σας, με χαρά σας. Αλλά αν είστε σαν το Σάβα, ξεχάστε. Ο Σάβας χθες στο συμβούλιο είπε ότι ο πιο δύναμος παίκτης είμαι εγώ. Να την πάρω σοβαρά τώρα το Σάβα. Σε καμία περίπτωση. Ο Σάβας έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, θα πω. Εγώ δεν θα πω ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης. Ο Σάβας με όπλο ότι ξέρει να διαχειρίζεται την ψυχολογία των ανθρώπων. Προσπαθεί να ρίξει την ψυχολογία τη δικιά μου, πιστεύω. Κάτι που είναι πολύ μικρός ο Σάββας για να ρίξει τη δικιά μου την ψυχολογία. Δεν χειρίζεται καθόλου καλά με αυτόν τον τρόπο το επάγγελμα που έχει σπουδάσει για το καλό της ομάδας. Τώρα να πω μεγάλη κουβέντα ότι κάτι παιδάκια σαν το Σάββα τους έχουν βοηθούσει για τα χωράφια. Δεν θα βγάζει καν ούτε τετράωρο για τα χωράφια. Να πω ότι θα τον είχα βοηθώ για τα πρόβατα. Δεν θα ξέρω να πιάσει το μαστάρι της Κατσίκας. Να που το Survivor απέκτησε και stand-up comedian. Ρε τι μας βρήκε. Έπαιξαν και έχασαν η Βρυσίδα με την Ευρυδίκη στο χθεσινό έπαθλο φαγητού και μετά το τέλος έγινε το έλα να δεις. Η Βρυσίδα με όσο νεύρο της έμεινε από το αγώνισμα τα έβαλε με τον Σπύρο. Ποιος είπε δεν έριξε καν. Ποιος είπε δεν έριξε καν. Εσύ κόψε τα πολλά πολλά. Κόψε τα κατσίκα. Κόψα τα πολλά πολλά! Δεν είναι ωραίο όταν ένας αντίπαλος πάει να παίξει και λες δεν έπαιξε καν! Δεν έπαιξε καν! Υποτιμητικά! Γιατί γενικά σας σέβομαι πάρα πολύ. Κάθε φορά ο Απόστολος και ο Άρης λένε μην προλάβει να ρίξει! Μην προλάβει να ρίξει! Το θέμα το έχω εγώ με τον Σπύρο! Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Άρης και Απόστολος! Ανάσα δεν πρόλαβε να πάρει Βρυσίδα. Ασταμάτητη! Μπράβο κουράγια! Η Σταυρούλα λέει δεν ήξερε ότι θα μπει στο Survivor και είχε κράξει την Ασημίνα στο Instagram με story. Είχε ανεβάσει εμένα να κλαίω και είχε γράψει θα σταματήσει ποτέ να κλαίει ή θα μας πρίξει. Από τότε που την ξέρω μόνο αυτό κάνει. Η αλήθεια είναι ότι είστε γνωστές από παλιά. Τελικά η Σταυρούλα μπήκε στο παιχνίδι και τώρα είναι και υποψήφια να γυρίσει σπίτι της, αλλά η Ασημίνα της έχει τραβήξει πια χ και ας ήταν και συναθλήτριες στο στίβο. Ασημίνα, μέχρι πριν λίγες μέρες το θέμα να ψηφιστεί κάποια γυναίκα δεν το ήθελες καθόλου στην ομάδα σου. Πλέον έχει ψηφιστεί η Σταυρούλα. Θέλω να πεις την άποψή σου γι' αυτό. Είναι αυτό που είπα χθες στο Συμβούλιο, Γιώργο, πώς τρώνεις κοιμάσαι. Εγώ τη Σταυρούλα τη στήριξα και τη στήριζα μέχρι χθες, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας. Όταν τελείωσε, από εκεί και πέρα είπα ότι απέχω, είμαι απέναντί της. Και δεν με απασχολεί τι θα συμβεί. Ό,τι και να συμβεί, εγώ είμαι ήρεμη με τη συνείδησή μου. Αυτά και αντίο λοιπόν και το νου σας στα post σας. Εννοείται βέβαια ότι υπάρχουν και στιγμές που οι παίκτριες και οι παίκτες σπάνε, όπως η Κάτια, ας πούμε, που θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια και τη μαμά της. Λέω μετά στον εαυτό μου, κοριτσάκι μου, κάτσε τα αυγά σου. Γιατί αυτό εδώ πέρα που περνάς είναι πανηγύρι προς αυτό που έχει περάσει η μητέρα σου, ερχόμενη εδώ πέρα. Ναταλία Χαβρά, η μάνα μου, η Αχίλλειος πτέρνα μου. Όχι απλά είμαστε δεμένες. Όχι απλά είμαστε τύπου κολλητές. Περνάμε πάρα πολύ χρόνο παρέα. Δεν μπορώ να πω ότι είχα πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά χρόνια, γιατί ένα πιάτο φαγητό το είχαμε, ρεύμα το είχαμε, νερό είχαμε, κρεβάτι είχαμε. Οπότε για μένα αυτά είναι τα βασικά. Οτιδήποτε το κάνω, το κάνω γιατί... Το κάνω για τη μαμά.
Είναι ο πιο δίκαιος άνθρωπος που έχω δει στη ζωή μου και απέναντί μου πάρα πολλές φορές μου τα έχει χώσει. Που ήρθε εδώ όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή. Γιατί για 2 χρόνια έμενα με τον μπαμπά στην Ουκρανία και τα έκτισε όλα μόνη της με μια ραπτομηχανή. Κυριολεκτικά. Γιατί είναι πατρονίστ, γεράβη. Και κάπως έτσι πέρασε άλλη μια μέρα στον Άγιο Δομήνικο. Για όταν έχεις φάει τόσο κλεισούρα σε ένα νησί με τους ίδιους ανθρώπους που δεν μπορεί να συζητήσεις όλη την ώρα μαζί τους και να λες πράγματα, γιατί δεν τα βρίσκεται και όλη την ώρα, νομίζω ότι σε πιάνει από μέσα σου και βγάζεις όλα τα αποθυμένα και όλες τις ιστορίες που έχεις ζήσει μέχρι σήμερα. Εντάξει, όλες οι αισθήσεις είναι σε μια υπερδιέγερση. Ναι. Κοίταξε, εδώ μόνο σου κλείνει σε καμιά φορά στο σπίτι και σκέφτεσαι το παρελθόν, τους ανθρώπους που σε έχουν στηρίξει, τους γονείς σου, τους φίλους σου. Την καταλαβαίνω την Κάτια. Η Κάτια ήταν και πέρσι, είναι και φέτος. Φέτος είναι και πιο δύσκολο από πέρσι, νομίζω, γιατί υπάρχει και πολύ φασαρία. Υπάρχουν πολλές φωνές. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια ένταση. Αλλά φαντάζομαι ότι πια είναι εξοικειωμένη με όλο αυτό. Ναι, όχι. Έχει ξαναπάει κιόλας Survivor. Έχει πέρασει και από το GNTM. Εξοικειώνεσαι ποτέ. Επίσης, Γιώργο μου, βλέπω εδώ, προσπαθώ να βρω την κλεισούρα που περιέγραφες πριν. Παιδί μου, κλεισούρα. Εσύ, κλεισούρα εννοώντα. Εδώ πέρα το γαλάζιο. Ναι. Βλέπω κάτι πράσινα φυτά έτσι τέλεια που ο καθένας θα ήθελε να είναι εκεί. Γιατί παιδιά, είναι σαν διακοπές το ότι τρώνε μια μπανάνα λιγότερο. Δεν έγινε και κάτι. Όχι μια μπανάνα λιγότερο. Όχι μια μπανάνα λιγότερο. Και άλλο να είσαι κλεισμένο στη θάλασσα 2 μήνες και να βλέπεις το ίδιο μοτίβο κάθε μέρα. Να ακούς τις συγκρίνειες του διπλανού σου κάθε μέρα. Δεν θες και εσύ να είσαι λίγο. Μάτι σου. Με τι. Γιατί παίρνεις τα κουβαδάκια σου και πας σε μια άλλη παραλία. Δεν μπορείς. Είναι παραδίπλα. Δεν μπορείς. Δεν να πας τα κοθείς εκεί. Για τώρα, εντάξει, είναι reality επιβίωση. Πεινάνε, χτυπάνε, αγωνίζονται, δεν κοιμούνται, κοιμούνται πάνω κάτω σε μια σανίδα. Δεν είναι απλό, δηλαδή η θάλασσα τρώνε. Μόνο. Δεν τρώνε. Δεν τρώνε. Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική διαφορά σε όλο αυτό. Πρώτον, πληρώνονται. Ναι. Και δεύτερον, πήγαν από επιλογή. Λέει, το διαλέξανε. Ναι, συμφωνώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι περνάνε όμως τέλεια και σαν να είναι διακοπές. Όχι, αλλά δεν ξέρανε που πάνε και τι πάνε να συναντήσουν εκεί πέρα. Όταν το βλέπουμε από τον καναπέ μας, νομίζω το βλέπουμε πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ναι, μεν πληρώνομαι, πάω εκεί κατά επιλογή, αλλά μου βγαίνει κάτι το οποίο δεν το υπολόγιζα. Λέω εγώ τώρα. Παιδιά, ήξερε και η Σταυρούλα που πάει βέβαια ναι. Πάρα πολύ καλά. Τι ήταν αυτό το story που ανέβασε λίγο πριν μπει στο Survivor. Ναι, και η Ασημίνα που το έμαθε. Της το σφύριξαν μάλλον. Ένα πώς. Πουλάκι εκεί που πέταγε Paradise Bird. Και έμαθε ότι ανέβασε story πριν μπει. Και τώρα, τη στήριζε μέχρι τώρα και με το που το μαθαίνει, τέλος. Τέλος. Είδες πω τα social media μπορούν να διαλύσουν μια τόσο ισχυρή φιλία. Έλα, εδώ πέρα κάνουμε λάθος tag. Βέρτι δένδια. Στη Σταυρούλα θα κολλήσουμε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι όμως και δίκαιο. Δεν είναι και δίκαιο ταυτόχρονα να γράψεις αυτό που πιστεύεις. Αλλά κατά σου πει, γιατί το γράψεις, ρε φίλε. Να το λύσεις με διαφορετικό τρόπο και όχι να είναι delete. Μπορεί να το πίστευε όμως τότε η Σταυρούλα και τώρα το ανέβασε. Και μάλλον την είχαν πάρει τηλέφωνο το Survivor να της κάνουν πρόταση να μπει μέσα και ξαφνικά ως διαμαγείας μετά από λίγο αυτό το story είχε εξαφανιστεί, παιδιά. Ναι, αλλά μόνο εξαφανισμένο δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή το πίστευε η κοπέλα, εκφράστηκε ελεύθερα, είπε αυτό που ήθελε, αλλά άμα σε πάρει ο Αντζούν Λιτζαλή και σου πει έλα λίγο που σε θέλω για το Survivor και τι θα του πεις, Αντζούν μου το σβήνω τώρα delete και έρχομαι. Όχι, μπορούσα να του πει στην κόκκινη, όχι στην μπλε. Να σου πω κάτι, εγώ όμως... Είναι διάσημο. Εγώ θα καταλάβω και λίγο τη Σταυρούλα, δηλαδή θέλω να σου πω, έκανε ένα story, αυτό που λέει η Κατερίνα, τότε πίστευα ότι είναι χλαψιάρα, ότι είναι λίγο έντονη και τώρα που πήγα κι εγώ αναθεώρησα, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό δηλαδή. Να έρθαν πιο κοντά, να την έζησε. Να θεώρησε. Πού είναι το κακό. Όχι, έχει μείνει τώρα. Έκανε story πριν από αυτά, τελείωσε. Όχι, εγώ με τη Σταυρούλα είμαι. Γιατί, δεν είναι κακό. Σταυρούλα είναι ξανθιά, γιατί. Είναι λίγο χλαψιά. Τέλεια. Το γράφει και στο story ότι έτσι την γνώρισε από παλιά, αλλά έτσι είναι ακόμα. Οπότε εκεί είναι όλο το θέμα. Δημιουργείται. Για την Βρυσίδα δεν είχε κάνει story, μόνο για την Ασημίνα. Δεν ξέρω. Η Βρυσίδα τσαντίζεται εύκολα. Δε. Αλλά μην τα βάλει, άμα γίνει το story, θα γίνει χαμός. Δεν μπλέκεις με την Βρυσίδα, δεν κάνεις τα story, ούτε τίποτα, ούτε follow δεν κάνεις. Δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Τα φωνάζει άμα δεν την κάνεις follow. Όχι, έχεις δίκιο. Και να βγει, νομίζω ότι θα ανεβάσει και ένα story κάτι για την Βρυσίδα. Να δει όλα, θα βλέπει ακριβώς τι έχει υποθεί, τι έχει γίνει. Πάντως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έχει τσαγανό. Ανεβάζει δεσιμπέλ. Έχει παραπάνω τσαγανό. Έχει παραπάνω. Έρχεται κατά πάνω σου, έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Ναι, αλλά αυτά τα δεσιμπέλ δεν τα βγάζει και στη μάχη εκεί, στο αγώνισμα. Μπα και φάνε κάτι. Μάλλον δεν βγάζει πολύ. Είναι από τι καλέ παίκτριε. Μη σε γελάσω. Το εντυπωσιακό από αυτό το βίντεο, ξέρετε ποιο είναι. Ότι δεν υπάρχει πουθενά η Μυριέλα, παιδιά. Ναι, όντως. Δεν δηλαδή, είναι εκεί. Έχουν οι άλλοι σφαχτεί τόσο πολύ μεταξύ τους, έχουν τσακωθεί τόσο πολύ, που ξαφνικά η Μυριέλα είναι το ταπεινό χαμομηλάκι από εκεί που ασχολιόμασταν κάθε μέρα με εκείνη. Μήπως είδε τα story που γίνονται στην Ελλάδα.
Κάτι ξέρει εσύ, όχι, κάτι. Καλά, λέω, επειδή βλέπουν εκεί πέρα τι γίνεται εδώ πέρα, κατάλαβε. Δεν νομίζω πάντω ότι το αφήσει η Μυριέλ αυτό έτσι. Επανέρχεται δρυμύτερη, κάτι θα σκαρώνει. Εγώ νομίζω είδε τη συνέντευξη του Τζον Λιγνός που έδωσε τώρα πρόσφατα κάπου που την είδα και σου λέει κάτσε λίγο να μαζευτώ γιατί φαντάζομαι τα βλέπουνε. Σωστά. Μάλιστα. Πολύ ωραίο στον Άγιο Δομήνικο. Εμείς περνάμε λίγο καλύτερα όμως εδώ γιατί τα βράδια βλέπουμε Masterchef. Και τι έγινε χθες στο Masterchef. Τι έγινε. Είχαμε έναν πανικό στο σπίτι, είχαμε μαγειρικές διαδικασίες και αποχώρησε ένας παίκτης που πραγματικά συμπαθούσα πάρα πολύ, ο Γιώργος, ο οποίος τα έλεγε ωραία με την Εβάιρα Λατάκα του «Αχρίαστη είναι όλοι εδώ και είμαστε όλοι εδώ». Λοιπόν, σε λίγο θα δώσουμε ένα Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για το Masterchef. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μόνο στο breakfast. Μείνετε εδώ γιατί σε λίγο ο Γιώργος είναι μαζί μας. Όλο το παρασκήνιο και οι backstage δηλώσεις των παικτών του Masterchef. Έβαλα ναι, το συνέστημά μου πάνω από τη μαγειρική. Πραγματικά, έχω πέσει από τα σύννεφα έτσι. Ήταν πολύ φορτισμένος ψυχολογικά, δεν ήξερε ποιο να ψηφίσει και ο εύκολος στόχος πάλι ήμουν εγώ. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος που αποχώρησε από το Masterchef για να σχολιάσουμε ό,τι έγινε στον διαγωνισμό. Στις 11.30 δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπίλιου και μάθετε πώς θα επηρεάσει η Αφροδίτη και ο Άρης τον υδροχό. Καλή σας μέρα ξανά. Είμαι είσαστε βεβαίως στο Breakfast at Star. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 και ελπίζουμε να είστε στην παρέα μας. Περάμε πάρα πολύ ωραία και καλωσορίζουμε τώρα εδώ τον παίκτη που αποχώρησε από το Masterchef και πολύ στεναχωρηθήκαμε. Ο Γιώργος Μελανδίνος είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα Γιώργαρα. Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Δεν είσαι μόνος σου το σκυλάκι. Εδώ έχουμε και άλλη διασημότητα. Πώς το λένε. Είναι ο Κάσπερ. Κάσπερ. Oh. Γεια σου Κάσπερ. Τζακ Ράσελ είναι. Είναι Τζακ Ράσελ, έχω δύο. Καλά περνάς, κατάλαβα. Γιώργο, πολύ χαίρομαι που χαίρομαστε που είσαι μαζί μας εδώ σήμερα. Και εγώ θα πω ότι χαίρομαι από την άποψη ότι σας γνωρίζω και σας βλέπω. Δεν χαίρομαι που δεν είμαι πλέον μέσα στο παιχνίδι. Κοίτα, ήσουν και η ψυχή της παρέας από ό,τι κατάλαβαμε. Και με το χιούμορ σου, με τη διάθεσή σου, έφτιαχνες λίγο το κλίμα. Ναι, προσπαθούσα. Όχι προσπαθούσα, αυτός είμαι. Προσπαθώ να φτιάχνω το κλίμα, να τους φέρνω όλους πιο κοντά. Να είμαι κοντά με όλα τα παιδιά. Προσπαθούσα να τους συμμαζεύω. Ναι, εσύ τους συμμαζεύεις. Ήταν ένα έντονο επεισόδιο χθες. Είναι περίπλοκα τα συναισθήματα. Εντάξει, χάρηκα γιατί βγήκα. Είδα τους δικούς μου, τα σκυλάκια μου, τους φίλους μου και όλα αυτά. Αλλά πραγματικά έχω αφήσει και φίλους πίσω στο σπίτι του Masterchef. Δηλαδή ήταν πολύ δυνατό αυτό που έζησα. Με πρώτη από όλες την Πόπη, από ό,τι φανταζόμαστε. Λοιπόν, μένουμε εδώ, μένεις εδώ μαζί μας. Θα σχολιάσουμε βεβαίως, περιμένουμε το σχόλιο σου πώς και πώς. Να περάσουμε κατευθείαν στο νούμερο 4. Θα σας πάω στο νούμερο 4 για να δούμε πώς φτάσαμε σήμερα μέχρι εδώ. Εκεί όπου η Ελπίδα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την κάρτα ασύλειας, να τη δώσει στην Πόπη για να μην διαλύσει τους κόκκινους. Εκεί που ο κύριος Δημήτρης είπε ότι θα ρίξω τώρα πια τις μάσκες. Και εκεί που η Φανή κάνει ένα τάμα. Για να δούμε και να το συζητήσουμε μετά. Η ερώτηση της ημέρας είναι προς την Ελπίδα. Πρέπει να μας πεις αν θα κάνεις χρήση της κάρτας. Θα κάνω, σεφ. Θα κάνουμε. Ναι. Για ποιον? Για την Πόπη. Μόλις λέει θα σώσω την Πόπη, λέω τα αερίδια ετοιμάσου, πας για μαγειρική. Τι ωραία. Είναι απλό. Θέλω να κατεβεί ο αρχηγός της μπλε. Θέλω να παίξουν μόνο μπλε. Δεν θέλω να χαλάσει καθόλου η κόκκινη ομάδα ακόμη. Και να μαγειρέψω ακόμα. Αυτό θα δούμε. Δεν πρόκειται να φύγω εγώ σήμερα. Εδώ ήρθα και έχω πεισμώσει.
Μαγειρικά ελάτε και βγάλτε με. Με όλους τους άλλους τρόπους σας τους χαρίζω. Μέχρι χθες το βράδυ τους ζητάγατε βιβλία μαγειρικής για να δείτε που θα κάνει κράκι σοκολάτα. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα έκανα προβλήματα. Να πέφτουν οι μάσκες. Τις έριξα πριν μια εβδομάδα, τώρα τις κατακρέμνησα. Μοσχαρίσιο γλυκάδι, σαβόρο. Αν δεν μιλήσετε για το σπίτι και τις εντάσεις, τα κιού, θα σας πετάξω όλους κάτω από τον εξώστη. Έναν. Με ξεπερνάει ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Παναγία μου, κάνε να φύγει ο Μπόμπενας και εγώ θα σου ανάψω μια λαμπάδα ίσα με τον Πόετ Ιωαννίδη. Και άμα δεν βρω, θα σου ανάψω δύο ίσα με την Κουτσόπουλο. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Έχω περάσει διαπυρός και συντήρου από τη ζωή μου, οπότε αυτά είναι πτέσμα απέναντι μου. Ο Δημήτρης δεν θα γίνει εξαγγελτής. Ο Δημήτρης θα μείνει ακέραιος. Όπως ήταν θα είναι. Δεν θα γίνει διπρόσωπος, δεν θα γίνει ψεύτης, δεν θα γίνει σαν τα μούτρα τους. Μίτσο, έχεις ρυθμίσει τη χύτρα σου. Μάρι, όλα κομπλένει, σε παρακαλώ. Μην το ξαναμιλήσει, ρε. Δεν την έχει ρυθμίσει. Δεν θέλει να του μιλάς. Δεν θέλω τίποτα. Σου έχει ζητήσει να μην μιλάς. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν την έχει ρυθμίσει. Δεν σε ενδιαφέρει. Τη βοήθεια γιατί για τις κάμερες. Δεν θέλω τίποτα, σας είπα. Πάμε. Έχω κάνει, αν έχετε παρατηρήσει και αυτό. Έχω κατεβάσει να μην τους ακούω. Εγώ προσωπικά με τον Δημήτρη δεν έχω τσακωθεί ποτέ. Απλά επειδή μπορεί να σπάστηκε που κατέβηκε κάτω. Εγώ ήθελα να τον βοηθήσω. Δεν είμαι άνθρωπος που βάζουμε έναν στη γωνία όλοι μαζί και του πετάμε βελάκια. Είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται έτσι λίγο ύπουλα. Γελάω προς το παρόν, αλλά θα έρθει και η στιγμή που θα βγω μπροστά και θα μιλήσω αντικειμενικά πάντα. Και σε πολλούς δεν θα αρέσει και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν πειράζει. Έχεις κι άλλο κομμάτι. Πιο δυνατά. Πείτε το, παιδιά, μην Γιώργο. Το σκέφτεστε. Όχι τώρα. Γιώργο, μην σφίξω πρώτα. Σφίξω. Να σφίξω. Πάρει και το σφίξω. Την πίεζε προς τα μέσα τα χέρια σου. Όχι, όχι. Τις άκρες. Πιάσεις τις άκρες. Θα σκάσετε. Και κάνε σκάστε. Αυτοί εδώ ξέρετε τι έχουν. Στο μυαλό τους, συμφέρον και δόλο. Πάρτε τα, σας τα χαρίζω. Όλα δικά σας, παιδιά. Είναι άτομα τα οποία είναι πολύ διπρόσωποι. Και άμα θες να σου πω ονόματα, θα σου πω Τζόναθαν, Νικίτας. Για τον Ιταλό έχω λίγες αμφιβολίες. Την Ελισάβετ φοβάμαι πολύ. Τη Βασιλική φοβάμαι πολύ. Την Καλλιόπη φοβάμαι. Με την έννοια φοβάμαι το ότι... Ξέρεις, βλέπεις συμπεριφορές και είναι λίγο που φυσάει ο άνεμος. Με θεωρούν μάγειρα παλιά σκοπής. Με θεωρούν ξεπερασμένα, με θεωρούν τίποτα. Κορυδεύουν. Φετζιδικό. Θέλω να βάλω φωτιά σε όποια κακή ενέργεια υπάρχει μέσα στο σπίτι. Που έρχεται κατά πάνω μου, βγαίνει από τη Φανή. Είναι το ύφος της, είναι ο τρόπος που με κοιτάει κάποιες φορές. Εάν γυρίσω στο σπίτι, θα δείτε κάτι που δεν θα το πιστεύετε. Πολύ απλά ξέρετε τι θα κάνω. Θα ανοίξω την πόρτα και θα πάω στο δωμάτιό μου. Αυτό τους αξίζει. Περιφρόνηση. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, πείτε μου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Μάριος είπε για διπρόσωπους, για πολύ κόσμο διπρόσωπους μέσα στο παιχνίδι. Σκέφτονται τους μισούς. Καταρχήν. Ναι. Ψήστε καφέ να σας τα πω. Ωραία, έλα. Έλα, εδώ ωραία, είμαστε. Ξεκινάμε. Έτοιμοι. Καθόμαστε αναπαυτικά και σας ακούμε. Είσαι ο άνθρωπός μας. Είσαι ο άνθρωπός μας. Τώρα θα συμφωνήσω καταρχήν με τον Μάριο το ότι δεν τον βάλαμε σε μια γωνία και τον πετούσαμε βελάκια. Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να του μιλήσουμε και να τον φέρουμε στην παρέα μας και στα νερά μας. Για τον Δημήτρη μιλάμε τώρα. Ναι. Ωραία. Αλλά δεν δεχόταν ποτέ. Ναι, μισό λεπτά κύριε παιδί μου. Ωραία. Δεν δεχόταν από την αρχή, δηλαδή η απομόνωση, το ότι μήπως αυτό που λέει με κοροϊδεύουνε, μήπως δεν του δώσατε τη σημασία όπως δίνετε σε κάποιον άλλον. Δεν καταλαβαίνετε ότι και ηλικιακά υπάρχει μια διαφορά, έτσι. Ναι. Ωραία. Οπότε εντάξει, δεν μπορούμε από την αρχή να κάνουμε παρέες. Στην αρχή γνωριστήκαμε όλοι μαζί και σιγά σιγά έσπαναν τα παρεάκια. Ωραία. Τι έδειξε ο Δημήτρης και έσπασε το παρεάκι. Ο Δημήτρης, η αλήθεια είναι ότι κόλλησε με το παρεάκι του Μάριου, του Γρηγόρη, του Νίκου του Ιταλού, του Βασίλη του Βαλέχα που ήταν και στο ίδιο δωμάτιο. Ωραία. Οπότε τα άλλα τα παρεάκια, α πούμε, εγώ που έκανα Πόπι, Νικήτας και όλους τους υπόλοιπους.
δεν ήρθε να κολλήσει με εμάς, γιατί είχε το παρεάκι του. Βέβαια, κάποια στιγμή, μετά από καιρό, άρχισαν να υπάρχουν προστριβές σε όλα τα παρεάκια. Οπότε, ναι, το ίδιο το σύστημα τον ξέρασε. Μισό λεπτάκι. Α. Λέει τώρα, πέφτουν οι μάσκες. Εγώ θα τις ρίξω τις μάσκες. Για ποιες μάσκες μιλάει ο Μπόμπενας? Ο Μπόμπενας, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης πιστεύω ότι όλοι τον κατηγορούμε πίσω από την πλάτη του, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο να τον εξοντώσουμε και όλα αυτά. Απλά δεν τον θέλει κάποιος στο σπίτι για θέμα χαρακτήρα, όχι για μαγειρικό. Ίσα-ίσα ο άνθρωπος όσες φορές έκανε στο σπίτι να φάμε, εμείς τα φάγαμε με χαρά. Και πρώτος από όλους θα σας πω εγώ. Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα. Θα πιαστώ από κάτι που είπες, γιατί λες, δεν είναι ότι δεν τον θέλουν από θέμα χαρακτήρα, αλλά χθες ακούσαμε την Ελπίδα να λέει ότι δίνω την κάρτα για να σώσω την Πόπη, γιατί θέλω να κατέβει κάτω ο Δημήτρης και ως μάγειρας, αλλά και ως Δημήτρης. Άρα φαίνεται ότι ουσιαστικά είναι σαν να μην τους αρέσει γενικά ο κύριος Δημήτρης που υπάρχει στο σπίτι. Ο κύριος Δημήτρης μέσα στο σπίτι μας φέρνει μία αναστάτωση από διάφορα σκηνικά που έγιναν, όπως αυτό που έγινε 5 λεπτά πριν την πρωτοχρονιά που αναφέρθηκε. Τι έγινε? Χθες. Έχω ετοιμάσει εγώ όλα τα παιδιά να βγούμε έξω στο προάβλιο να κάνουμε αλλαγή χρονιάς, να δούμε και πυροτεχνήματα και όλα τα σχετικά. Και 5 λεπτά πριν την αλλαγή της χρονιάς, ναι, έρχεται ο Δημήτρης, φάτσα με τον Νικήτα και αρχίζει και του λέει, μου είπες, σου είπα και δεν θα ξαναπιάσεις το όνομα. Το όνομα το δικό μου στο στόμα σου και όλα τα σχετικά. Και όλη τη μέρα πραγματικά δεν τον ενοχλήσαμε εκείνη τη μέρα τον κύριο Δημήτρη, γιατί ήταν στο δωμάτιό του. Μάλιστα. Ωραία σας πήγε. Και ίσα εκείνη τη μέρα εγώ και η Πόπη ξεσκιστήκαμε να μαγειρεύουμε από τις 2 μέχρι τις 10 το βράδυ για να φάνε όλα τα παιδιά. Και αυτός 12 και 5 ήρθε και έκανε 2 αυγά τηγανιτά και πήρε και πήγε στο δωμάτιό του. Που δεν είναι και ένα εορταστικό γεύμα να πεις. Δηλαδή δεν αλλάζεις χρονιά με αυγά. Γιώργο, να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι όλο αυτό είναι στρατηγική ή έτσι είναι ο χαρακτήρας του? Τι έχεις καταλάβει? Μπορεί να είναι και στρατηγική, αλλά πιστεύω ότι φταίει και λίγο ότι απομονώθηκε και του βγήκε έτσι ο χαρακτήρας του. Ναι. Οπότε έχετε και εσείς ευθύνη, δηλαδή, για τη συμπεριφορά. Μπορεί να το κάνει και όλο αυτό σαν άμυνα απέναντι προς όλους εμάς. Γιατί ξέρεις εγώ τι σκεφτόμουν χθες που βλέπω το επεισόδιο? Γιατί είναι ωραίο να ρίχνουμε τα πάντα σε έναν άνθρωπο. Είναι και λίγο εύκολο. Είναι η εύκολη λύση για όλα αυτά, αυτός και τελειώνουμε. Όμως, όχι, θα συμφωνήσω ότι ποτέ δεν φταίει ένα άτομο. Έτσι, πιστεύω ότι φταίνε και οι δύο οι μεριές. Και να σου πω κάτι. Είδες ότι ο Μάριος ονομάτισε πολύ κόσμο. Ο Γιάννος είπε για σκευωρία στο Σταύρο. Ο Δημήτρης σε κάποια πράγματα θα τολμήσω να πω ότι έχει κάπως δίκιο. Απλά το χάνει με τον τρόπο του. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Δεν μπορεί να έχει πάντα άδικο ο κύριος Δημήτρης. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Δεν μπορούμε ξαφνικά 23 άτομα να έχουμε το Φωτοστέφανο και ένας να είναι ο κακός. Ναι. Σίγουρα και εμείς θα έχουμε κάνει κάποια λάθη από τη μεριά μας. Απλά πιστεύω ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα λάθη όσο κάνει ο κύριος Δημήτρης. Και πιστεύω ότι όλο αυτό δεν ξεκίνησε το ότι άλλαξε τη Φανή σαν αρχηγό. Πιστεύω ότι όλο το σκηνικό ξεκίνησε τότε από τα bootcamp που έγινε με το Βασίλη και με τον κύριο Δημήτρη. Λοιπόν, ίσως στους μπλε, ο Δημήτρης είναι αρχηγός των μπλε. Πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενο, στο νούμερο 3, για να συζητήσουμε, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Βεβαίως. Να πάμε στο νούμερο 3 για να θυμηθούμε πώς έφτασες να δεις, ας πούμε, την πόρτα της εξόδου. Και επίσης, παίρνουμε ένα tip, ας πούμε τις βαλίτσες, πρέπει να τις αερίζεις, ρε παιδί μου, δεν έχετε ακούσει που λες ότι πρέπει να αερίζεις διάφορα πράγματα, ναι, στο σπίτι. Μπορείς να αερίσεις και τις βαλίτσες. Πού θα πάει τέλος πάντων η βαλίτσα και πού θα πάει και αυτό? Σε ποιον θα το δώσουμε σήμερα? Πάω στο σαλονάκι και ακολουθώ τη διαδικασία Tai Chi. Κατεβάζω το σκουφάκι μου και δεν θέλω να βλέπω κανένα. Το σκόρδο όπως θα πήγαμε, ακολουθήσαμε τη συνταγή. Είχε 40 γραμμάρια, για την ακρίβεια έβαλα 38. Έβαλα 290. Θα μπορούσα εγώ σε Γιώργο. Μίτσο. Πήγαινω πίσω στο σαλονάκι και βλέπω τον Δημήτρη από μακριά, σαν να κοιμάται, Μίτσο.
ακόμα και αν δεν θες εσύ μία, δεν θέλω 100 εγώ. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στην λευκή τη σάλτσα. Καταρχάς κόπηκα με το σκόρδο που έπρεπε να βάλω. Η σάλτσα μου έκοψε. Κοιμάται. Μπορεί. Τι αναισθησία είναι αυτή. Εντάξει. Δεν κοιμάμαι, κυρία. Δεν θέλω απλά να σας δω. Την οποία έχω σώσει παρεπιπτόντως την τελευταία εβδομάδα. Πήγα να την κάψει ο μπόλος. Δημήτρη, λίγο αγάπη ήθελε το τζέλ. Παρ' όλα αυτά, είσαι ασφαλής, γυρνάς στο σπίτι του μάστας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μας χαιρέτησε καν. Καλά, δεν περίμενε να μας χαιρετήσει, αλλά πού σου... Το δικό σου πιάτο, Γιώργο, δεν μπορέσαμε να το ολοκληρώσουμε. Ήταν σαν ένα παραψημένο σηκώτη σε ορισμένα σημεία. Και αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα φεύγεις εσύ, Γιώργο. Πάμε. Γύρισε το μάτι. Έχω στο μυαλό μου κάτι. Και σας έρχεται βαρύ. Τι κάνει. Βασίλη, σε παρακαλώ. Έχει μαζεύει τα πράγματα. Τώρα δεν γίνεται ακριβώς. Έχει παιχτεί, δεν ξέρω. Μίτσο, τι έγινε. Πάμε καλά, Γιάννη. Πάμε καλά, Γιάννη. Γιατί πρέπει να το μαζέψω. Τι έγινε. Μπορείτε να με αφήσετε λίγο ήσυχο. Ε? Λίγο ήσυχο άφησε με. Γύρισε εσύ. Άφησε με λίγο ήσυχο. Πάντως αν έχεις μείνει και σούπα μπράβο ρε φίλε, οφείλεις να πεις τουλάχιστον ένα ευχαριστώ. Θα πω και ευχαριστώ, μάλιστα. Με υποβαθμίζουνε. Με λένε παλιά σκοπής μάγειρα, ότι δεν έχω ικανότητες. Με προσβάλλουνε. Περιμένω στο πλυντήριο ο τελευταίος. Να μαγειρέψω, με παραγωνίζουνε. Αν θα μαγειρέψω κάτι στο σπίτι, το πετάνε στα σκουπίδια. Όλοι αυτοί που σέβονται. Μιλάνε για σεβασμό και ότι εγώ μπροστά στις κάμερες δεν πρέπει να τα κάνω αυτά. Και πίσω από τις κάμερες, πάρε να έχεις. Όχι, φίλε. Πάρε να έχεις και μπροστά, πάρε να έχεις και από πίσω. Είναι γελίο. Σταμάτα. Μιλάτε, μα. Προς όλους. Πόλεμο θέλατε. Πόλεμο θα έχετε. Μήνας, μην μιλήσει κανείς. Ο Μπένας είναι σκληρό καρύπι. Η λέξη είναι μία, κλόουν. Να σου πω. Μαρέ, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Τουλάχιστον, εγώ προσωπικά που σου άνοιξα την πόρτα και σου είπα μπράβο, αν έχεις μείνει στο σπίτι, οφείλεις να πεις ένα ευχαριστώ. Σε παρακαλώ. Αυτή δεν είναι συμπεριφορά. Δεν πειράζει, είναι δικό σας. Ευχαριστώ, γεια σας. Δεν μιλάς με τους άλλους, εντάξει. Γεια σας. Τι γεια σας. Γεια σας, Μαρέ. Γεια σας. Να γίνεις τουλάχιστον λίγο πιο ρήμος για την ηλικία σου. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει. Εντάξει, αγόρι μου, έλεγε. Μένα προσωπικά με πείραξε γιατί εμένα δεν μου κάνεις σε από τη στιγμή που δεν σου έχω δώσει δικαίωμα. Ό,τι ηλικία και να έχεις. Γενικά το πράγμα έχει πάει στο να είναι για γέλια τα όλα σκηνικά. Ρε, δεν με ενδιαφέρει ρε τι κάνει αν λέει ψέματα ή αν πώς περιμένεις σεβασμό από έναν ψεύτη. Κοίτα πώς συζητάνε, κοιτάει όλο στο δωμάτιο και ο Θεοδωρός κοιτάει από εκεί την πολυγνώμη. Ρε, Χριστόφα, ρε, άμα δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω εδώ μέσα, αυτό έχει να συζήσει με 15 άτομα ακόμα. Εγώ το κατάλαβα. Θα οφείλει να σεβαστεί. Εγώ το... Δεν μιλάω μαζί σου. Τελευταία ομαδική, φίλε. Α, ρώτα τον μπροστά στη μάπα μας. Πάρτα. Πάμε να του δώσει το χέρι πάλι. Πώς λέγεται αυτό που φτύνει το φίδι? Το δηλητήριο πέφτει. Πάμε, πάμε. Τώρα ήμασταν όλοι συμμαζεμένοι, πρωτού έρθουμε. Και το κράζανε, χωρίς λόγο, γέλια, υποκρισίες, ψέματα. Κρίνουμε πράγματα, κρίνουνε πράξη αλλωνών και κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Αυτό με τις βαλίτσες το έχω κάνει και εγώ στο γυμνάσιο. Με είχε νευριάσει η μάνα μου, τις πήρα, τις έφτιαξα και τις ξαναπήγα πίσω. Ναι, εντάξει, όταν ήσουν παιδάκι. Στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο. Λοιπόν, Γιώργο, έθεσε κάποια ερωτήματα ο Δημήτρης στην ώρα της συνέντευξης. Ότι πια πετάει το φαγητό, ο κόσμος εκεί δεν τρώει, ότι τον παραγωνίζουν. Για πες μας λίγο. Λοιπόν, αυτό με το φαγητό δεν ισχύει. Δεν πετάμε ποτέ φαγητό. Έτσι, στο σπίτι προσπαθούσαμε να κάνουμε σωστή διαχείριση και να μην πετάμε ποτέ φαγητό. Το δικό του φαγητό το τρώγατε, δηλαδή. Εγώ προσωπικά θα απαντήσω για μένα, έφαγα. Και από τη σούπα και από τους χαλβάδες που έκανε, ακόμα και από τη μια μουσ σοκολάτας που έκανε και δεν του βγήκε, έφαγα. Οι υπόλοιποι όμως. Οι υπόλοιποι, εγώ θα μπορώ να μιλήσω για Πόπη και Νικήτα. Που κάναμε και που ήμασταν πιο συχνά. Η Πόπη έφαγε. Ο Νικήτας μερικά φαγητά δεν τα έφαγε, η αλήθεια είναι.
Και τα πέταγε. Όχι, απλά λέει, δεν θέλω να μην φάω. Όχι, δεν τα έφαγε. Προσπαθούσαμε, παιδιά, να μην πετάξουμε φαγητό γενικά. Ναι, αλλά εμένα μου φάνηκε και λίγο περίεργη γενικά η στάση του κυρίου Δημήτρη. Γιατί κατάφερε όντως να περάσει στο σπίτι, δεν χαιρέτησε εσάς που καθόσασταν και περιμένατε την απάντηση, μπήκε μες στο σπίτι και ενώ χειροκροτούσαν τα παιδιά, έτρεξε στο δωμάτιο να κάνει τη μετακόμιση. Θέλω να πω ότι πρέπει να προσπαθήσει και εκείνος να έρθει κοντά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κινήσεις από εσάς αρκετές φορές. Το να χειροκροτείς κάποιον που τα έχει καταφέρει δείχνει σεβασμό, αν μη τι άλλο. Καταρχήν όλο αυτό που έκανε εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα θέατρο του παραλόγου όλο αυτό. Δεν έπρεπε να το κάνει, έπρεπε ο Μάριος τουλάχιστον που το άνοιξε και του είπε συγχαρητήρια, μπράβο που γύρισες, έπρεπε να απαντήσει ένα μπράβο. Ναι, λέω, τα ναι. Παιδιά, δηλαδή δεν το επιτεθώ, δηλαδή δεν πάμε στο δωμάτιο και τον φωνάζουμε. Δεν το κάνουμε επίθεση, ποτέ. Εσύ τι συναισθήματα εισέπραξες από τον κύριο Δημήτρη, γιατί εγώ είδα θυμό χθες το βράδυ. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Δημήτρης, επειδή έχει απομονωθεί, του έχει βγει όλη μια πικρία απέναντι σε εμάς, σε όλους. Οπότε ό,τι και να κάνουμε εμείς, ό,τι και να κάνουν από εδώ και πέρα τα παιδιά, νομίζω ότι ο κύριος Δημήτρης θα είναι έτσι απλά επιθετικός απέναντι τους. Εγώ ξέρω. Δηλαδή αυτό είναι που λέω, κατέβασε ρολά αυτή τη στιγμή και κράτησε μια πικρία και ένα θυμό απέναντι σε όλους μας. Εγώ διέκρινα μια τεράστια ένταση, τρομερή ένταση μέσα του, την ώρα που μπήκε στο σπίτι, την ώρα που καθόταν στον καναπέ και περίμενε τα αποτελέσματα. Καταρχάς, εκείνη τη στιγμή που λέει «Δεν θέλω να σας δω» και είχε κατεβάσει το σκουφάκι του, ρίχνει ευθύνες πλέον προς όλους, είτε φταίνει είτε δεν φταίνει. Γιατί δεν έφταιγες εσύ και η Βασιλική που ήσασταν υποψήφοι για αποχώρηση μαζί του, η Ελπίδα δώσε την κάρτα στην Πόπη. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι πλέον του φταίνε όλοι για τον ίδιο λόγο. Δεν υπάρχει επιμερισμός. Αυτό καταλαβαίνω. Αλλά είναι Η ένταση του, συγγνώμη που σας διακόπτω, η ένταση του ξεκίνησε από την κουζίνα. Θα καταλάβετε ότι και με ένταση μαγείρευε εκείνη την ώρα. Δεν μαγείρευε με ηρεμία. Οπότε όλο αυτό το έφερε μετά και στο σπίτι. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη ημέρα για τον Δημήτρη. Παρόλο που δεν αποχώρησε, ήταν έντονη. Δηλαδή βίωσε έντονη. Και από εδώ και πέρα, από ό,τι κατάλαβα από όλα αυτά που είδα, κρατάει θυμό. Το θεωρώ πολύ λογικό, γιατί όταν έχεις κατοχυρώσει τη θέση σου και ξαφνικά έρχεται η ελπίδα να σου δώσει την κάρτα και να σε κατεβάσει κάτω από το πουθενά, λογικό είναι να δημιουργηθεί αναστάτωση. Τον δικαιολογώ κάπως, οκ. Okay. Εντάξει, ποιος είπε ότι δεν μπορεί να σε κατεβάσει. Κανένας δεν έχει κατοχυρώσει τη θέση του, αν δεν έχει την κάρτα ασυλίας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν. Είσαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί είσαι μαζί μας στο νούμερο 1 μας σήμερα. Το countdown κορυφώνεται αμέσως τώρα και πάμε στο νούμερο 1. Πάμε αμέσως τώρα στο νούμερο 1, γιατί η Νανά Ηλιοπούλου μπορεί να μην είναι σήμερα εδώ, αλλά ήταν τη σωστή στιγμή στο πλατό του MasterChef. Γι' αυτό σήμερα μας φέρνει τη Βασιλική, το Σταύρο και την Ελισάβετ για να δούμε τι λέγανε πριν συμβούν όλα αυτά που σχολιάζουμε τόση ώρα, αποκλειστικά εδώ στο Breakfast μόνο. Πώς γίνεται να μην ξέρεις ότι το πιάτο το έφτιαξε ο Πέτρος και δεν το έφτιαξε ο Νικήτας? Πραγματικά, έχω πέσει από τα σύννεφα έτσι. Καταρχάς, τι σημαίνει δεν το έφτιαξε ο Νικήτας, το έφτιαξε ο Πέτρος? Το έφτιαξαν και δύο μαζί το πιάτο. Θα βγεις στο πάσο και θα δώσεις στο σεφ όταν είστε δύο άνθρωποι που να το έχετε ελέγξει και δύο άνθρωποι. Γιατί θα πάρει και τους δύο η μπάλα. Άρα θεωρείς δίκαιη την ψήφο σου. Πρώτον, δεν ήξερα ότι ο Νικήτας δεν είχε ανακατευτεί καθόλου με το ψάρι. Δεν ξέρω γιατί δεν το κατάλαβα τώρα εκεί στο συμβούλιο. Χάζευα. Ούτε πιστεύω ότι το έκανε σαν ανταπόδοση. Απλά του δόθηκε η ευκαιρία να το παίξει λίγο ήρωας. Γιατί αν ήθελε να μου το ανταποδώσει πραγματικά την προηγούμενη μέρα, όταν του δόθηκε το πλεονέκτημα του να δώσει ασυλία σε κάποιον στην ομάδα, τότε θα μου την είχε δώσει εμένα. Θα πει από την αρχή ότι μία την ψήφο μου θα την κάψω. Στην αρχή ψήφισα τον Χριστόφορο, αλλά επειδή είχε μάθει η Βασιλική ότι θα έπαιρνε τις ψήφους, ήθελα να τη στηρίξω και έβαλα το συνέστημά μου πάνω από τη μαγειρική. Θεωρώ ότι ο Σταύρος δεν έπρεπε να ψηφιστεί. Η κατάσταση στην πλέον ομάδα βασικά. Δεν πιστεύω να είμαστε και ομάδα. Έσωσε τα Ειρήδης τη Βασιλική. Έχω στοχοποιηθεί. Εντάξει, ήταν αναμενόμενη κίνηση. Θέλανε να βγάλουν κάποιον που νομίζουν ότι είναι από την κλίκα την άλλη, που λένε, από την πλέον ομάδα. Αυτή τη στιγμή το εύκολο στόχος ήμουν εγώ. Και γιατί να στοχοποιηθείς εσύ? Επειδή είχα πει στην προηγούμενη ψηφοφορία ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον Γιάννο
Και είχα πει στα παιδιά ότι πρέπει να ψηφίσουμε τη Βασιλική. Και έτσι βρήκανε μια πρόφαση για να με ψηφίσουν. Η Ελισάβετ δεν συνεννοήθηκε με κάποιον, απλώς παρασύρθηκε. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν ήξερε, νόμιζε ότι δεν θα πάρω εγώ βαθμολογία επειδή είχα το καλύτερο πιάτο στην ομαδική. Η Βασιλική είπε στην Ελισάβετ ότι πρέπει να κάψεις την ψήφο σου στο Σταύρο γιατί δεν θα ψηφιστεί. Δεν ήξερε ότι είχαν συνεννοηθεί άλλοι να με ψηφίσουν και έτσι βγήκα πάλι στον τάκο. Ποιος πιστεύεις ότι τα ξεκινάει όλα? Στην προκειμένη περίπτωση είναι η Βασιλική αυτή. Τι έγινε με τον Πόλο τελικά με αυτή την περιβόητη φράση? Το είπα σε φιλικό επίπεδο. Εντάξει, δεν το κατάλαβε. Δεν του κρατάω κακία. Καταλαβαίνω ότι και αυτός ήταν πολύ φορτισμένος ψυχολογικά. Δεν ήξερε ποιο να ψηφίσει και ο εύκολος στόχος πάλι ήμουν εγώ. Ναι, με τον Βασίλη είσαστε κοντά σχετικά. Ναι, ήμασταν κοντά. Τώρα δεν θα μιλάμε γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν είμαστε στην ίδια σελίδα. Και καλύτερα να έχουμε μια απόσταση. Εγώ, Γιώργο, να ξέρεις, το καταλαβαίνω λίγο τον Βασίλη σε ό,τι έχει να κάνει με τον Σταύρο, γιατί και εσύ ήσουν ένας άνθρωπος που κάνεις πολύ χιούμορ και προκαλούσες και γέλιο, αλλά όταν οι άλλοι ήταν στην ίδια σελίδα με σένα. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πότε να λες, τι να λες και σε τι mood βρίσκεται ο άλλος. Δεν είναι μονάχα στο δικό μας mood, έτσι. Εντάξει, μπορεί εγώ να είμαι όλη την ώρα χαρούμενος, αλλά δεν σημαίνει ότι και ο άλλος είναι εκείνη την ώρα χαρούμενος ή δεν έχει κάποια δικά του προβλήματα, έτσι. Ναι. Αν ξανά... Οπότε εδώ έγινε, πιστεύω, μια παρεξήγηση άνευ λόγου και αιτίας. Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω που τη σκεφτόμουν από πριν. Αν ξανά μπαίνες μέσα και έπρεπε να επιλέξεις κόκκινο ή μπλε, ποιος θα επέλεγες? Μπλε. Μπλε πάλι. Ναι. Μπλε πάλι. Μπράβο, ωραία. Μπράβο. Μία... δεν έχω παράπονο από τον κύριο Δημήτρη το πώς μας διαχειρίστηκε τη δεύτερη δοκιμασία, από την εξωτερική. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλός και το είχα πει και στα παιδιά ότι εγώ δεν θα τον ψήφιζα αν δεν έβγαζε αυτόν το χαρακτήρα στο Συμβούλιο. Μάλιστα. Γιώργο, θα μας πεις μια τελική τριάδα, αν όλοι μπλε. Γιάννος. Ναι. Νικήτας. Mm-hmm. Και Παναγιώτης. Και Παναγιώτη. Παναγιώτη. Γιώργο μου, και όμορφος ο Παναγιώτης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και σύντομα, ελπίζω. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την πρόσκληση. Καλή σας συνέχεια. Επίσης, Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το MasterChef σήμερα. Και σήμερα, βεβαίως, στις 9 το βράδυ αναμένεται η συνέχεια του μεγάλου πανικού εχθές. Πάμε σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε. Ο Τάσος ετοιμάζει. Συγγνώμη. Εγώ δεν. Ο Σταύρος. Ο κουζίνα, εγώ δεν παίρνω. Θα μπορούσε να είναι και ο Τάσος, αλλά ο Σταύρος ετοιμάζει καταΐφη με φιστίκι Αιγίνης και καρύδι στην κουζίνα τη δική μας τώρα στο Breakfast at Star. Στις 11.30 δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπίλιου και μάθετε πώς θα επηρεάσει η Αφροδίτη και ο Άρης τον υδροχό. Έφτασε η ώρα εδώ στην κουζίνα του breakfast να φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ γλυκό, έτσι, για να μας φτιάξει η διάθεση και να μας πάει το υπόλοιπο της εβδομάδας πάρα πολύ γλυκά, έτσι, ναι, Σταύρο? Έτσι είναι ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα γλυκάκι το οποίο νομίζω το αγαπάμε όλοι. Όλοι. Είναι σιροπιαστό, είναι μπαμπάτσικο, είναι τραγανό και σιροπιασμένο στην εντέλεια, είναι κανταΐφι. Θα βάλουμε και φιστική γίνηση και καρυδάκι μέσα. Έτσι. Θα είναι πάρα πολύ απλή συνταγή. Όλη τη δουλειά θα την κάνει ο φούρνος μας. Εμείς τίποτα. Απλά θα συναρμολογήσουμε τα κανταΐφια μας. Το κανταΐφι μας, γιατί δεν έχει πληθυντικό, θα το βάλουμε μέσα στο ταψάκι μας και στον αυτόματο πιλότο μετά θα ψηθεί και απλά θα περιμένουμε μετά το σιροπιάσουμε. Δηλαδή στην ουσία σε 10 λεπτά έχουμε γλυκό. Και όλοι θεωρούμε δύσκολο να φτιάξει κανταΐφι. Η μόνη διαδικασία που πρέπει να προσέχουμε είναι να έχουμε πάντα ένα μπολάκι εδώ, θα το δείξουμε λίγο πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Έχουμε ξανά εμείς το κανταΐφι, το έχουμε ξαναδείξει τις προάλλες στο ΕΚΜΕΚ, ότι όταν ανοίγουμε τον κανταΐφι μας, απλά το ξάνουμε με πλημμένα χεράκια πάντα, με προσοχή για να μην σπάσουν και μείνει. Και έχουμε μικρά κομμάτια από κανταΐφι, θέλουμε να έχουμε μακριά για να κάνουμε το κανταΐφι μας έτσι όπως πρέπει, να το ρολάρουμε. Λοιπόν, το ξάνουμε και μέχρι να το χρησιμοποιούμε θέλω πάντα να το σκεπάσετε με μια πετσετούλα και αν είναι πολύ ζεστό το σπίτι σας, θέλω να μου τη βρέξετε με λίγο νεράκι ίσα ίσα έτσι πιτσιλωτά για να έχει την υγρασία και να μην ξεραίνεται το φύλλο μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θα κάνουμε πρώτα το σιροπάκι μας, το οποίο είναι πανεύκολο. Έχουμε βάλει σε μια κατσαρόλα το νεράκι της συνταγής μας που το έχουμε. Λοιπόν, εδώ.
Λοιπόν, στο τέρμα, το μυστικό στο τότε σιρόπι είναι ότι θέλουμε να το αφήσουμε να πάρει περίπου 5 λεπτά βρασμό. Δηλαδή, με το που αρχίσει να βράζει 5 λεπτά για να γίνει το σιρόπι, θα σας το δείξω εγώ ακριβώς, θα είναι πιο δεμένο και θα αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία το πενταήφι μας. Λοιπόν, άρα έχουμε βάλει νεράκι, ζάχαρη κρυσταλλική μέσα, ένα στικ κανελίτσα που πάει υπέροχα με αυτές τις συνταγές και φλούδα από μισό λεμονάκι και από μισό πορτοκάλι. Αν θέλετε από μόνο λεμόνι, βάζετε μόνο λεμόνι. Αν θέλετε στεροειδή γλυκάνισο και έχετε, βάζετε και στεροειδή γλυκάνισο. Πάει υπέροχα. Αν θέλετε μόνο πορτοκάλι, πάλι μόνο πορτοκάλι. Λοιπόν, εδώ, πορτοκαλάκι μέσα να μας χλωμυρίσει πραγματικά. Το σιρόπι είναι μια βάση η οποία μπορεί να αρωματίσετε με ό,τι εσείς μπορείτε να φανταστείτε και έχετε στο ψυγείο σας. Αλλά αυτά στους συνδυασμούς που σας δίνω είναι ο κατάλληλος για τη συνταγή που φτιάχνουμε. Αυτή έχουμε μάθει με πορτοκάλι και λεμόνι. Νομίζω είναι κλασικό μπετσί με την κανέλα που είναι εξαιρετικό από μόνο του. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, πάει εδώ. Άρα το αφήνετε αυτό εδώ να βράσει για περίπου 5 λεπτάκια. Εμείς εδώ θα το ζήσουμε τώρα γιατί δεν θέλουμε. Το έχουμε ετοιμάσει. Και μετά από 5 λεπτά ακριβώς θα έχετε αυτήν εδώ τη ρευστότητα. Τη βλέπετε. Δεν είναι ακριβώς νερό όπως είναι η αρχική μας μορφή. Έχει αρχίσει να δένει, να έχει μια πιο πηχτή μορφή για να μας βοηθήσει το σιρόπι να γίνει σωστό. Εδώ είμαστε. Και το αφήνουμε να παγώσει πάρα πολύ καλά. Oh. Ζεστό κανταήφι, κρύο σιροπάκι. Έτσι πάει. Σε αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έχουμε το μπολάκι μας και πάμε να ετοιμάσουμε όλη την γέμισή μας που είναι πανεύκολη απλά να κατέβουμε όλα τα υλικά. Δεν έχει κάτι άλλο. Καρύδι. Πάει μέσα. Σπασμένο σε χοντρά κομματάκια για να το αισθανόμαστε όταν το δαγκώνουμε. Γιατί η γλύκα όλη του κανταϊφιού είναι η ξύρη καρπίτη μέσα. Λοιπόν, ελάχιστη κρυσταλλική ζάχαρη για να μας βοηθήσει να έχει τη γλυκύτητα. Βάζουμε μόνο 60 γραμμάρια. Γιατί όλη τη γλυκύτητα θα την πάρουμε από το σιροπάκι μας. Άρα βάζουμε ίσα-ίσα λίγη κρυσταλλική ζάχαρη. Κανελίτσα. Νομίζω με τέτοια γλυκά κανελίτσα πάει πάρα πολύ. Γαρίφαλο. Εδώ και φρυγανιά που είναι το μυστικό, νομίζω το ξέρετε και οι νοικοκύρες και οι νοικοκύρες. Γιατί μας βοηθάει στη σύσταση μετά μέσα της γέμισης. Για να αγκαλιάσει μετά μέσα τον καταήφι μας και να έχει αυτό που πρέπει και να μην φεύγει μέσα όταν το σπάμε. Δηλαδή, όταν κόβουμε τον καταήφι, η φρυγανιά θα δώσει στο σώμα μας. Θα το αδέσει όλα μαζί. Σωστά, σωστά. Δεν θα αρχίσει να πλώνει και να φεύγει από εδώ το καρύδι από εκεί το φύστη και γίνης. Να πούμε ότι ξηρή καρπή μπορεί να βάλετε ό,τι μπορεί να φανταστείτε ήδη στο σπίτι σας. Αυτός ο συνδυασμός για μένα είναι ο κατάλληλος. Εντάξει, ο καταήφι το έχει συνδυάσει με αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή είναι το φυστή και γίνη. Λες καταήφι και φυστή και γίνη. Εγώ το έχω βάλει λίγο, το έχω πλουτίσει με καρυδάκι. Μπορεί να βάλετε ακόμα αν θέλετε να το παίξετε λίγο πιο περίεργα με κάσιους, με φουντούκι, με ό,τι θέλετε πραγματικά από ξέρω εγώ. Αλλά εγώ θέλω να βάλετε μέσα κανέλα και φρυγανιά για να βγει συνταγή έτσι όπως πρέπει. Αυτά τα δύο συστατικά να βάλετε και ελάχιστη ζαχαρίτσα για να βγει ελάχιστα γλυκιά η φάρσα μας. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Το αφήνουμε εδώ στην άκρη. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το καταϊφάκι μας. Λοιπόν, πετσετούλα εδώ. Έχω ετοιμάσει εδώ πέρα ήδη 2, 4, 6, 8, γιατί δεν μετράω με τα μάτια πια. Λοιπόν, είναι και πρωί. Έχουμε λιώσει το βουτυράκι μας. 220 γραμμάρια στην συνταγή. Δεν θέλω να αλλάξει χρώμα, ίσως μου το λιώνετε. Γιατί θέλουμε να βρέχουμε πάνω το καταϊφάκι μας για να ψηθεί και να έχει τη λιπαρή ουσία που χρειάζεται. Και για να μπορεί να αντιληφθεί πιο εύκολα. Σωστά. Λοιπόν, άρα παίρνουμε ξύλο κομπής καθαρό. Καταήφι το οποίο το έχουμε ξάνει και έχουμε μια πετσετούλα δίπλα, να το κάνετε αργά, να το σκεπάζετε συνεχώς για να μην ξεραίνετε και πάμε τώρα να πάρουμε. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ. Παίρνουμε μια ποσότητα, περίπου ένα μικρό μπαλάκι και απλά το απλώνουμε με τα χεράκια μας. Κοιτάξτε εδώ με ποιον τρόπο. Θέλουμε να έχει περίπου ένα πάχος 5 με 8 εκατοστά και να έχει παντού συνεχόμενα καταήφι. Το βλέπετε, θα κάνουμε 2-3 για να σας δείξω ακριβώς τη διαδικασία. Μην το φοβηθείτε αν έχει σπάσει το καταήφι. Βγαίνει μια χαρά, κοιτάξτε εδώ τη διαδικασία. Απλώνεται όπου έχει περισσότερο καταήφι το μαδάτε στην ουσία, το απλώνεται και αυτό. Το φορμάρετε, κοιτάξτε εδώ, πάρα πολύ απλή διαδικασία. Το είχα πιο δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Ήταν εύκολο. Απλά θέλει λίγο χρόνο. Δηλαδή το μόνο το χρονοβόρο κομμάτι τη συνταγή μα είναι το ρολάρισμα. Γιατί εμεί θα κάνουμε τώρα, βγαίνει η συνταγή μα 12 με 16 αντίστοιχα, ανάλογα πόσο μεγάλα θα κάνουμε. Και γίνεται ο χρόνο που θα χρειαστούμε. Όλο ο άλλο χρόνο ήταν ανακατέματα, δεν ήταν τίποτα άλλο. Κάντε τα μπουκίτσε για να κατεβαίνουν ένα-ένα. Μπορεί να το κάνει και μπουκίτσε, θα βγουν 25-26 εκεί. Αλλά θα χρειαστεί και λίγο λιγότερο ψήσιμο. Θα τα πούμε για αυτά την ώρα του ψησίματο. Λοιπόν, και το μυστικό στο καταήφι θα σα πω σε πολύ λίγο είναι η χαμηλή θερμοκρασία στο φούρνο μα για να ψηθεί σιγά-σιγά και να ξεραθεί το καταήφι μα, να μην πάρει πολύ γρήγορα χρώμα και να μα πικρίσει. Θέλουμε ίσα-ίσα μια θερμοκρασία στου 160 βαθμού για να αρχίσει να φυδατώνει το φυλαράκι μας για να γίνει τραγανό και να απορροφήσει μετά το σιρόπι μας. Έτσι, το μισό τραγανό και από κάτω σιροπιαστό. Ακριβώς. Έτσι, για να έχουμε τις υφές. Γιατί το καταήφι έχει ένα γλυκό το οποίο πριν μάθουν τη μαγειρική, νομίζω ότι είναι απλά ένα σιροπιαστό. Αλλά έχει υφές, έχει παιχνίδι, είναι πολύ ωραίο γλυκό. Λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ. Παίρνουμε εδώ την γέμισή μας. Κουτάλι. Ανακατεύουμε να παίρνουμε από όλα. Γιατί θέλουμε και καρύδι και φυστική υγιεινής και τη φρυγανιά μας και τη ζαχαρή μας και την κανέλα. Λοιπόν, και βάζουμε λίγο εδώ στην άκρη. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Μια κοφτή κουταλιά της σούπας. Κοφτή.
Εδώ. Και εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Πάει αυτό στην άκρη. Εννοείται, θέλουμε εδώ. Μπορείτε να βάλετε και τα παιδιά σας, να τα βάλετε και τον άντρα σας, να βάλετε αντίστοιχα τη γυναίκα σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και νομίζω ότι με παρέα θα γίνει πιο εύκολο και πιο ωραίο. Λοιπόν, μην το φοβηθείτε να βγαίνει από κάτω, γιατί ρολάροντάς το θα κάνει μια εξωτερική περίφραξη, θα το πω εγώ, του κατά ύφη μας. Και αν δείτε ότι βγαίνουν οι άκρες στο πλάι, τις βάζετε μέσα, κοιτάξτε εδώ, και ρολάρετε. Εδώ. Και ό,τι έχει μείνει, το σφίγγετε εδώ. Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να βάλω βουτυραγίδες. Μιλάμε. Γι' αυτό δεν κολλάει πολύ καλά. Εδώ θέλουμε βουτυράκι, όπως είπαμε. Με το που ανοίξουμε τον κατά ύφη μας, βουτυράκι μπόλικο. Για να μας δώσει τη σύσταση που θέλουμε. Γιατί χωρίς το βούτυρο δεν θα γίνει ποτέ τραγανό τον κατά ύφη μας, θα ξεραθεί απλά. Άρα θέλουμε λιπαρή ουσία. Εδώ. Βάζουμε και εδώ που το έχουμε τυλίξει ήδη. Τέλεια. Και τώρα απλά ρολάρουμε με προσοχή. Κοιτάξτε εδώ. Κατευθείαν το βουτυράκι βοηθάει στο να κολλήσει το φίλο μας. Και αν δείτε ότι ξεφορμάρετε τον κατά ύφη και βγαίνει στις άκρες, το βάζετε τα χεράκια σας μέσα και συνεχίζετε το ρολάρισμα. Και όσο ανοίγει, πάει και γέμιση παντού. Ακριβώς. Εδώ, δεύτερο. Και πάμε την ίδια διαδικασία και αυτό. Μέσα τη γέμισή μας, με τα χεράκια μας. Αν βγαίνει στις άκρες, ξανά μέσα εδώ. Και ρολάρουμε. Εδώ είμαστε. Εντάξει, το είχα πιο δύσκολο, Είναι πανεύκολο και εξαρτάται τι μέγεθος θες να κάνεις. Αυτό είναι το μυστικό. Αν θέλει να κάνει μικρά, βγαίνει μικρά. Αν θέλει να κάνει μεγάλα, κάνει μεγάλα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Βάζουμε εδώ τον καταϊφάκι μας. Εδώ. Και εδώ. Θα κάνουμε άλλο ένα για να κλείσει, γιατί είναι. Ξέρεις, δεν μπορώ να μην είναι ολόκληρο με το ταψί μας. Στην ουσία, η συνταγή μας, όπως είπα, βγαίνει 12 με 16 τεμάχια. Αν τα κάνετε πιο μικρά, OK, θα βγουν λίγο περισσότερα. Απλά θα χρειαστούν από 70 με 80 λεπτά που σας δίνουν συνταγή ψήσιμο, θα χρειαστούν περίπου μία ώρα. Γιατί είναι μικρότερα, λογικά θα δίνουν και λιγότερο χρόνο ψήσιματος. Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Λίγο βουτυράκι και στο τελευταίο εδώ πέρα. Θέλουμε το βουτυράκι, είπαμε, βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει τραγανό. Αν θέλετε, ξέχασα να σας το πω, αν θέλετε να είναι νηστίσιμο και νηστεύετε το βουτυράκι, μπορείτε να βάλετε μαργαρίνη, θα δουλέψει μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλη η άλλη συνταγή μας είναι νηστίσιμη. Αντικαταστάτε το βουτυράκι με μαργαρίνη και είναι και νηστίσιμη συνταγή, η οποία μπορεί να τη φάτε τώρα λόγω των ημερών. Και είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε τέτοιες συνταγές, οι οποίες μπορεί να είναι και το ένα και το άλλο και να είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Λοιπόν, έχουμε πάλι βουτυράκι, τη γέμισή μας. Ένα κουταλάκι του τη σούπα κοφτό. Βάζουμε εδώ, γυρνάμε. Κοιτάξτε εδώ. Κλείνουμε στις άκρες, ξαναγυρνάμε. Εδώ. Κλείνουμε και το κλείσιμο πάει πάντα από κάτω. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Πάει αυτό εδώ πίσω. Κοιτάξτε εδώ, για να είμαστε καθαροί. Εδώ. Λοιπόν. Και τώρα το μόνο που μας μένει είναι. Παίρνουμε τον καταήφι μας. Βάζουμε μπόλικο βουτυράκι, γιατί το χρειάζεται για να γίνει τραγανό. Μπόλικο βουτυράκι από πάνω ή μαργαρίνη. Έχετε προθερμάνει το φούρνο σε 160 βαθμούς στον αέρα. Στη μεσαία θέση του φούρνου θα το βάλουμε. Και θα χρειαστεί 70 με 80 λεπτά. Θέλουμε να ξεραθεί το φύλλο από τον κατά ύφη μας, να γίνει τραγανό έτσι όπως πρέπει. Και μετά να έρθει το σιρόπι και να γίνει έτσι όπως πρέπει το γλυκό μας. Αν κάνετε μικρότερες μπουκίτσες, θα μειώσετε το χρόνο κατά 20 με μισή ώρα, 20 λεπτά και μισή ώρα αντίστοιχα, αν τα κάνετε πιο μικρά. Άρα. Βάζουμε φούρνο 160 βαθμούς στον αέρα στη μεσαία θέση του φούρνου μας για ακριβώς 70 με 80 λεπτάκια. Θα το δείτε, θα γίνει τραγανό, θα έχει ξεραθεί το φιλαράκι μας και θα δείτε τώρα πώς θα έχει γίνει. Λοιπόν, κοίταξε εδώ. Μια χαρά, δεν κεγόμαστε, τέλεια. Άρα, βάζουμε στο 160 βαθμούς στον αέρα για 70 με 80 λεπτά. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ακούστε εδώ. Ακούστε. Αυτό εδώ θέλουμε. Θέλουμε να είναι τραγανό, το ακούτε. Σπάει τον κατά ύφη μας, γιατί τώρα είναι πραγματικά ψημένο στην εντέλεια. Θέλουμε να έχει αυτή την υφή και τώρα θα έρθει και θα δέσει με το κρύο σιροπάκι, όπως είπαμε, με καυτό κατά ύφη. Βάζουμε από πάνω μπόλικο σιροπάκι. Να, ακούστε το θόρυβο. Ακούστε. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η αντίδραση που κάνει και αρχίζει να τραβάει το σιροπάκι έτσι όπως πρέπει. Εμείς εδώ το σιρόπι είναι για 12, εμείς έχουμε ετοιμάσει 6, άρα δεν θα το βάλω όλο το σιρόπι. Εσείς που θα το βάλετε στο μεγάλο ταψί σας, θα το βάλετε όλο το σιρόπι γιατί θα το πιει. Είναι ακριβώς η συνταγή έτσι όπως σας τη δίνω. Και το αφήνετε μισή ωρίτσα να πιει το σιρόπι έτσι όπως πρέπει να μελώσει. Μπόλικο φιστίκι γίνει από πάνω εννοείται. Και πριν το σερβίρετε, μπορεί να βάλετε και παγωτάκι γιατί ο Γιώργος ξέρουμε ότι έχει αδυναμία. Πάει με παγωτάκι, πάει με
οτιδήποτε θέλετε. Νομίζω ότι είναι γλυκό το οποίο με μαργαρίνη γίνεται και νηστίσιμο. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Μπείτε στο star.gr να δείτε τη συνταγή. Είτε στο stavros.pavlovarthalitis.gr επίσης να δείτε τη συνταγή. Στείλτε μου εντυπώσεις από αυτή την υπέροχη ημέρα και συνταγή της Τετάρτης μας. Έχω πει πολλές φορές συνταγή. Να είμαστε καλά. Πάμε στα παιδιά. Πάμε στα παιδιά. Λοιπόν, το είδατε αυτό. Εγώ τώρα θα σας πάω κάπου εντελώς διαφορετικά, το οποίο πραγματικά μας χαροποιεί. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας την Έφη Μαλτέζου. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, να το φάμε αυτό, ε. Να μπορούμε. Το φάμε, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Έφη μου. Το καλοκαίρι μας κοιτάει κατάματα και εμείς δεν ξέρουμε τι να το απαντήσουμε. Ναι, με αυτό τον καιρό έξω καθησυχαζόμαστε λιγάκι και λέμε θα φορέσω το παλτό, θα φορέσω το μπουφάν. Αν δεν θα το φορέσουμε για πολύ, θα το πετάξουμε. Είμαστε έτοιμοι να τα πετάξουμε τα παλτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με την Έφη για μια καινοτόμο μέθοδο των Μεντίζενες, η οποία έρχεται να μας κάνει πραγματικά ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μας τύχει αυτή την περίοδο που είναι Μάρτης. Ακριβώς, και να μας πραγματοποιήσει ένα όνειρο. Ελίνα μου, από το extra large μπορούμε να μπούμε στο large, από το large στο medium ή από το medium στο small. Ένα νούμερο κάτω σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό έχω να σου πω για το 3x3. Για το 3x3 μιλάμε για ρομποτικό αδυνάτισμα, ρομποτικό αδυνάτισμα. Ρομποτικό αδυνάτισμα. Θα σου πω τι σημαίνει αυτό. Έχουμε τρεις διαφορετικές μεθόδους στο ίδιο project. Δηλαδή, το 3x3 έχει σαν πρώτο βήμα το no-touch slimming. Αυτή είναι η ανέπαφη λιποαναρρόφηση που την ανέδειξαν νούμερο ένα θεραπεία οι αγαπημένοι μας επισκέπτες στα Μεντίζενες, διότι έχει έναν τεράστιο βραχίωνα, όπως είδαμε στα πλάνα, θα το ξαναδούμε, ο οποίος μας σκανάρει από την κορυφή ως τα νύχια και βρίσκει, ανοιχνεύει και το τελευταίο λιποκύτταρο και το εξολοθρεύει με τις μαγικές ραδιοσυχνότητες και το φως της κοσμητικής ιατρικής. Δες εδώ. Νοτάς, δηλαδή, δεν μας ακουμπάει. Καθόλου, δεν μας αγγίζει και φτιάχνει το περίγραμμα του σώματος, εξαφανίζει τοπικό πάχος, κατακράτηση και τα τελευταία λιποκύτταρα που μπορεί να υπάρχουν πάνω μας. Τα εξολοθρεύει, χωρίς να μας ακουμπήσει καν. Βοηθάει και στην κυταρίτιδα αυτό. Ναι, πάρα πολύ. Έχουμε λιποδιάλυση, λιπογλυπτική με το no-touch, αλλά έρχεται και η πρεσοθεραπεία, δες εδώ που το έζησα. Παιδί μου, κόντευα να κοιμηθώ. Δεν με ακουμπούσε και λέω, δεν θα έχει γίνει τίποτε, παιδιά. Και σηκώνομαι και μετράω τη διαφορά σε πόντους. Το έκανα για να το πιστέψω κι εγώ, να το μεταφέρουμε στους τηλεθεατές. Λοιπόν, το δεύτερο βήμα είναι η πρεσοθεραπεία, που είναι όπως το λέει το όνομά της. Πρεσοθεραπεία. Δηλαδή, περνά αυτή η τεχνολογία και εξαφανίζει την κυταρίτιδα. Δεν υπάρχει αυτό που είδα σε πελάτησά μας, η οποία ήταν φίλη και μου επέτρεψε να παρακολουθήσω τη θεραπεία, το οποίο μηχάνημα περνούσε στο πόδι, στο πίσω των μυρών, που πολλές κοπέλες έχουν κυταρίτιδα, ή στο εσωτερικό των μυρών, οι μεσογειακές, και εξαφάνιζε επιτόπου την κυταρίτιδα. Πρέσο. Πρεσοθεραπεία. Λοιπόν, μια γλυκιά θερμότητα, δεν πονάς, δεν αφήνει σημάδι και εξαφανίζει και ειδήματα, κατακρατήσεις σε μεγαλύτερες ηλικίες, λεμφική συμφόρηση και κυταρίτιδα. Τώρα πάμε στο τρίτο βήμα που είναι το Slim Wave. Αυτό το υπερμηχάνημα που καταφέρνει και να σμιλεύσει τη σιλουέτα και να γραμμώσει τους μυς και περιμετρικά των μυών να κάνει λιπόλυση. Δηλαδή έχουμε 20.000 μυϊκές συσπάσεις μέσα σε 30 λεπτά που αντιστοιχούν με 5,5 ώρες προπόνησης, Ελίνα. Δηλαδή, ποιος μπορεί τώρα από εμάς να κάνει 5,5 ώρες γυμναστική μέσα στη μέρα. Κανένας. Δεν με κοιτάς. Κανένας. Δεν είναι κάποιος πίσω μου. Και δεν πρέπει και κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Ενώ με αυτή την τεχνολογία, με το Slim Wave, να το αυτό είναι. Βλέπεις που το κάνω εδώ. Ναι. Που το τοποθετήσαν και κοιλίτσα και χέρια. Έχει απολύξεις να επιλέγει ο καθένας που θέλει να κάνει και γράμμωση και λιπόλυση και σμήλευση, το τονίζω. Τώρα που έχουμε, είδα αυτή τη φωτογραφία, κάποιος που έχει πολλά κιλά. Ναι. Και μπορεί να τα έχει και χρόνια πάνω του. Βέβαια. Αυτό το 3x3, σε τι αποτέλεσμα μπορεί να τον φέρει? Σε μεγάλη διαφορά, σε ένα νούμερο κάτω, το πολύ σε ένα μήνα, γιατί είναι τρεις τεχνολογίες που δεν αφήνουν κανένα θέμα ανεκπλήρωτο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με το 3x3 στα Μεντίζενες. Είναι κατακράτηση, είναι κυταρίτιδα, έχεις επιδερμική χαλάρωση, έχεις χαλαρωμένους μυς.
όλα διορθώνονται με αυτές τις τρεις επαναστατικές, και δεν είναι κλισέ η λέξη, εδώ μιλάμε για επανάσταση, Ελίνα μου. Καταργήθηκε η λιποαναρρόφηση, καταργείται το γυμναστήριο για κάποιους ανθρώπους, καταργείται ταλαιπωρία, η επιδερμική χαλάρωση, που αυτή δεν αντιμετωπίζεται με νηστέρι στο σώμα. Και μάλιστα για όλους εσάς που φοβόσαστε τα σημάδια, την αποχή από την καθημερινότητα, τις σουλές, τον πόνο, τον κόπο, την πείνα, έχουμε το 3x3, επανάσταση στην κοσμητική ιατρική, και βέβαια επανάσταση είναι αυτό που θα ακολουθήσει, γιατί δεν θα πιστεύει ο κόσμος πώς προσφέρουμε μέσα από την εκπομπή σας αυτό το 3x3. Είναι μοναδική η ευκαιρία, μην χάσεις το πρώτο σποτ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ την Εύη Μαλτέζου. Εγώ. Αλήθεια, μια επανάσταση για το σώμα μας. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ στο breakfast. Η Άση μας φέρνει για Αφροδίτη και Άρη στον υδροχό τα ωραιότερα, νέα. Και λίγο πριν έρχεται το radio που σας περιμένουμε. Στις 11.30 δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπίλιου και μάθετε πώς θα επηρεάσει η Αφροδίτη και ο Άρης τον υδροχό. Καλώς ήρθατε και στο Radio Booth, εδώ που οι έρευνες μας βάζουν μυαλό. Οι έρευνες αυτές μας λένε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα και θα τα μάθουμε σήμερα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πάρετε τηλέφωνο, γιατί έχουμε πει και φύ. 212-212-7300 και 7301, γιατί παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο. Και κερδίζετε βεβαίως ένα υπέροχο δώρο που πάρα πολύ σας αρέσει και το διεκδικείτε συνεχώς. Έναν μοναδικό πίνακα σε καμβά αλουμίνιο ή plexiglass από την εταιρεία smartcrafts.gr. Ο νικητής, η νικήτρια, θα κερδίσει έναν υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας πίνακα έως 1 μέτρο και 20 εκατοστά, μέσα από μια πολύ ωραία τεράστια επιλεγμένη γκάμα εικαστικών μέσω site το smartcrafts.gr ή με ένα θέμα της αρισκίας του. Δημιουργείς μια ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι σου και αναβαθμίζεις το χώρο σου με ωραίο πίνακα. Ποια είναι η ιδανική μέρα για το πρώτο ραντεβού? Πέμπτη. Όχι. Όλα, για όλα είναι, για όλα είναι, για όλα είναι η Πέμπτη. Όχι, όχι. Πέμπτη δίαιτα, Πέμπτη ύπνο, Πέμπτη φαγητό, Πέμπτη. Γιατί η Κυριακή είναι η καλύτερη μέρα για το πρώτο ραντεβού? Γιατί, Ναι, γιατί. Γιατί έχεις πολύ χρόνο να προετοιμαστείς. Γιατί άμα δουλεύεις όλη εβδομάδα, λες Σάββατο και να προετοιμαστώ για το πρώτο ραντεβού. Όχι. Όχι. Γιατί Σάββατο δεν θα βγεις. Παρασκευή δεν θα βγεις. Άμα έχω πρώτο ραντεβού, όχι. Και θα κάνεις, θα κάνω ποτέ. Θα κάτσεις Σάββατο εσύ, θα κάνεις ποτέ. Βεβαίως. Καλά, εντάξει. Γιατί έρχεται Δευτέρα, για να τα πω στις φίλες μου. Είναι η καλύτερη μέρα η Κυριακή, γιατί δεν ξέρεις αν θα είναι πετυχημένο το ραντεβού. Γιατί να χαλάς το Σαββατόβραδό σου με τους κολλητούς σου ή τις κολλητές σου για ένα αποτυχημένο ραντεβού. Έτσι, έρχεται η έρευνα και σου λέει την Κυριακή θα το κάνεις, γιατί τη Δευτέρα δουλεύεις και είναι θέμα συζήτηση στο τραπέζι με το πρώτο ραντεβού που θα βγεις. Δηλαδή. Που θα δουλεύω. Θα βγεις ρε παιδί μου και θα πεις πω από Κυριακή σήμερα, αύριο δουλειά, κανονικά. Τι δουλειά κάνεις? Σκέφτομαι και λέω. Α, για πες μου. Με ζητάς σε πρώτο ραντεβού και λέω ποια μέρα δεν έχω να κάνω τίποτα. Ποια μέρα βαριέμαι? Κυριακή. Αυτό. Όχι παιδί μου, τώρα σου λέω είναι και ανοίγεις και θέματα συζήτησης η Κυριακή. Πρώτον, Κυριακή. Μπορείς να βγεις και θα βρεις τραπέζι. Μπορεί να μην, δεν θα έχει τόσο κόσμο όσο το Σάββατο. Στη δική μας την πόλη Κυριακή δεν βρίσκεις ούτε καρέκλα. Απόγευμα. Άδεια είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται, το Σάββατο ένα πάνω στον άλλο. Ναι. Έτσι, δεν μπορεί να συζητήσει το ίδιο, ενώ την Κυριακή είναι πιο χαλαρά. Πίνεις ο ποτάκι με ηρεμία, λες δύο κουβέντες. Ναι, ναι. Μπορούμε να συζητήσουμε. Εκτός και αν πας για πρώτο ραντεβού και καθίσω εγώ δίπλα σου με όλα μου τα παιδιά που εκεί. Όχι πρώτο ραντεβού. Θα πεις Παναγία μου, πού τη βρήκα. Θα αλλάξω τραπέζι, θα πάω πιο δίπλα. Το έχω κάνει αυτό, να ξέρετε. Έχουν φύγει από μαγαζί επειδή θα πήγαμε όλοι μαζί εκεί. Έχει κάνει και άλλα πράγματα με τα παιδιά. Τα βάζει μπροστά για να εξαφανίζονται ο κόσμος. Και μου λες, ξέρεις τι, εμένα Κυριακή μου αρέσει. Γιατί? Για να ξεκουράζομαι, για να χαλαρώνω. Άμα είναι να σκέφτομαι. Άμα καίγεσαι να βγεις ραντεβού. Ναι. Η Κυριακή είναι, σου λέει, η ιδανική μέρα γιατί έρθετε πιο κοντά. Όχι, τη Δευτέρα δουλεύεις. Την ακυρώνω την έρευνα και το κάνω Παρασκευή. Γιατί Παρασκευή? Μου αρέσει το άκουσμα. Παρασκευή σχολάς και τρέχεις να ετοιμαστείς. Εδώ μας έκανες ποτέ τρεις μέρες για να βγεις. Κάνε και αυτό να τελειώνεις για να έχεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Δεν θα ξαναβρεθείς μαζί του Σαββατοκύριακο. Ξέρω, μήπως είχε αποτυχημένο ραντεβού και επηρεάστηκα. Δεν έχεις κάνει πολλά στη ζωή σου. Λοιπόν, διανύουμε ένα μήνα που είναι τίγκα στις ιός, το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει μόνο ο κορονοϊός, υπάρχουν οι βροχίτιδες, οι πονοκέφαλοι, υπάρχουν οι διάφορες ιός. Αν είσαι άρρωστος, τα φαγητά που θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ, ποια είναι? Εγώ όταν είμαι άρρωστος, να σου πω, τι κάνω.
Ούτε καν. Τραχανά. Πάω ανάποδα, κόντρα στην αρρώστια. Και δηλαδή, άρρωστος με έριξες κάτω, παγωτό εγώ. Α, και... όταν έχεις το λαιμό σου. Όχι, τα πάντα, ό,τι και να έχω. Ναι. Πυρετό έχω, λαιμό έχω, μπούκωμα έχω, παγωτό. Ναι. Την άλλη μέρα κουμπλέ. Λοιπόν, αυτά που λέει ο Γιώργος. Δεν σας το προτείνω να φάτε παγωτό όταν είστε άρρωστοι. Αρρωσταίνω εύκολα. Στα χρόνια που με ξέρεις, αρρωσταίνω εύκολα. Εντάξει, όπως όλο ο κόσμος. Πώς. Μια φορά το δίχρονο, τριχρονό. Όχι, εντάξει. Δεν είμαστε για κάθε μέρα μαζί. Αλλά... λόγω του παγωτού δεν αρρωσταίνεις, πιστεύεις. Όχι, με το που νιώθω ότι πάει να με ρίξει κάτι, τσακουμπώνω ένα κυλίσιο. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κάποιες τροφές που έχουν τώρα αντιοξειδωτικά, αποτοξινωτικά. Όχι. Έχουν κάποιες ουσίες μέσα που βοηθούν στα κρυολογήματα. Τα κάνεις αυτά. Κοίταξε, από όλα, εγώ θα διαλέξω τα δύο. Τέσσερα θα σας πω. Δεν για να δείτε κι άλλα. Τέσσερα. Από τα τέσσερα, εγώ θα πάρω τα δύο. Οπότε ας μου περάσει το μισό κρυολόγημα. Δώσ' μου τα άλλα δύο εμένα, δεν πειράζει. Λοιπόν, επειδή είμαστε κάποιες μέρες μαζί την εβδομάδα, δεν στο δίνω το ένα. Γιατί? Γιατί είναι το σκόρδο και δεν μπορώ. Δεν θα με φιλήσεις. Σε πειράζει. Ο παπάς μου τρώει σκόρδο γιατί κάνει καλό στην καρδιά. Ναι, εντάξει, το σκόρδο δεν χρειάζεται να το φας σκέτο. Σκέτο το τρώνε. Ναι, άρα μπορώ να φάω σκόρδο. Τζατζίκι, σουβλάκια. Όχι, σκόρδο. Γιατί? Πολλά ωφέλη για την υγεία. 146 άτομα διαπιστώθηκε σε 146 άτομα ότι προστατεύει τον οργανισμό από κρυολογήματα κατά 70%. Ρε, σκορδαλιά. Ναι, φάει. Με μπατσάρι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, καυτερές πιπεριές. Φυσικό φάρμακο. Οι καψαϊκίνοι που περιέχουν ανεβάζει θερμοκρασία σώματος. Πιθανικά έχει 40. Παίρνω πίτσα. Με μπόλικη πιπεριά. Ναι. Πιπεριά δεν μου λες. Σχέτια τη φάω. Ναι, ρε παιδί, σκέτη θέλει. Τι σκέτο κόρδο, σκόρδο. Δηλαδή, άμα σου πω αντιβίωση, τι θα την κάνεις, πίτσα. Αγάπη μου, η αντιβίωση είναι ένα μπουκαλάκι. Πού τη βάλεις, στον τραχανά. Όχι, αλλά η πιπεριά είναι τρόφιμο. Άρα σκέτο θα το πάρω κατά το μασουλάω. Ναι, σκέτο. Όχι, αγάπη μου. Όχι, λοιπόν, μετά λέει μπανάνες. Μπανάνες. Βεβαίως, καταπολεμούν. Φτιάξε ένα banana bread. Smoothies. Ένα bread. Καταπολεμούν τη διάρρεια, την αυτία, τον εμετό, βοηθά το στομάχι και αυτά. Και ναι. Τέλος, ο σολομός. Σούσι. Ωραίος σολομός. Να μην φάμε ένα σούσι. Είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Και όλα αυτά βοηθάει στη μείωση των βλαβών που προκαλεί φλεγμονή στο σώμα. Σολομό σε ψωμάκι με Φιλαδέλφια. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω σε σούσι. Σούσι, έχει κι άλλα μέσα. Αυτό σ' άρεσε όμως, Σ' άρεσε. Ναι. Αυτό το σκέφτεσαι δηλαδή. Δηλαδή την μπανάνα τέτοια. Εμένα μου αρέσει και εσύ τόσο σολομός με σαλάτα, ρε παιδί μου. Σκέτος. Εντάξει, φάτε τον σκέτο, παιδιά. Εγώ θα σας πω αυτό που νιώθετε και σας κάνει να ευχαριστηθεί το σώμα σας. Δηλαδή, το σκόρδο, πάρτε σουβλάκι, την πιπεριά, βάλτε τη μέσα με τυρί κρέμα, γεμίστε τη με μπέικον, γεμίστε τη με κάτι και στο φούρνο. Εγώ θα σας πω πριν σας αποχαιρετήσουμε από το Radio Booth ότι εμείς από τα παλιά τα χρόνια, άντε, οι γιαγιάδες που τα μυστικά τους είναι αξεπέραστα, τραχανά, ωραίο, λεμονάτο ή και με κόκκινη. Ναι, λεμονάτο, έτσι. Ναι. Με ζυμωτό ψωμάκι. Το τρως 8 το απόγευμα και την άλλη μέρα το πρωί σε περδίκι. Εγώ σας το λέω. Και κάνεις και καμιά και λίγο. Εντάξει. Okay. Κάνε και βεντούζες. Ποτόσουπα και το βράδυ μια καλή εντριβή με πετρέλαιο και σε την άλλη μέρα περδίκι. Αυτό μην το κάνετε. Και είναι ακριβό. Έχετε βάλει τώρα τελευταία. Άστο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην Άση. Πάμε, παιδιά. Πάμε στην Άση Μπίλιο. Αφροδίτη και Άρη στον υδροχό και να δούμε τι γίνεται με τα ζώδια της ημέρας. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για αυτούς τους δύο πλανήτες. Είχαμε πολλές αλλαγές τις τελευταίες ημέρες και θα έχουμε στο πλανητικό σκηνικό. Και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την ταυτόχρονη αλλαγή ζωδίου της Αφροδίτης και του Άρη, που από την Κυριακή μπήκαν στο ζώδιο του υδροχώου και θα μείνουν εκεί μέχρι η Αφροδίτη μέχρι τις 5 Απριλίου και ο Άρης μέχρι τις 15 Απριλίου τα ξημερώματα, όπου μετά θα μπει στους ηχθείς. Λοιπόν, αυτές οι θέσεις για τους δύο πλανήτες είναι θέσεις οι οποίες δεν έχουν έτσι κάποια ιδιαίτερη τιμή να είναι εκεί στην παραδοσιακή αστρολογία. Θέλω να πω ότι ούτε βρίσκονται σε αδυναμία, ούτε βρίσκονται σε έξαρση, ούτε δηλαδή είναι πάρα πολύ θετικές, ούτε όμως και αρνητικές. Είναι σχετικά πιο ουδέτερες. Είναι σε ένα ζώδιο... Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Είναι σε ένα ζώδιο που έχει να κάνει πάρα πολύ με την ανεξαρτησία, έχει να κάνει πάρα πολύ με την ελευθερία, έχει να κάνει πάρα πολύ με τη συλλογικότητα. Ο υδροχός είναι το ζώδιο των ανθρώπινων ιδεωδών, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με το περιβάλλον, με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ακούγονται έτσι λίγο απρόσωπα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά την εποχή που διανύουμε.
αν δεν είχαμε τον Κρόνο και τον Ουρανό στον Ταύρο, αυτή την όψη που ήταν η κύρια όψη της περσινής χρονιάς και συνεχίζει να είναι και φέτος ακόμη, μολονότι σε μοίρες έχουν απομακρυνθεί κάπως οι δύο πλανήτες, αλλά εξακολουθούν ακόμη να επηρεάζουν. Αν δεν είχαμε λοιπόν αυτές τις δύο συμπληγάδες, θα ήταν μια χαρά περίοδος αυτή εδώ. Είναι όμως αυτές οι συμπληγάδες που κάνουν τα πράγματα να είναι πιο απαιτητικά. Και ειδικά όταν κοντράρονται και οι δύο πλανήτες με τον ουρανό και στο καπάκι κοντράρονται με τον Κρόνο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πιο ζόρικα και στις σχέσεις τις ανθρώπινες, στις μεταξύ μας σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις γενικότερα των ανθρώπων. Είναι πιο δύσκολο, σας το έλεγα χτες με την Αφροδίτη, η οποία είναι πολιορκημένη, είναι εγκλωβισμένη, και είπαμε ότι η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης που έχει να κάνει με την διαπραγμάτευση, με τη διπλωματία, με την ειρήνη. Είναι λοιπόν πιο δύσκολο να τα δούμε όλα αυτά πράγματα να έχουν αποτελέσματα. Τουλάχιστον μέχρι τις 5 Απριλίου, Οκτωβρίου, καμία σχέση, Απριλίου. Μετά ας ελπίσουμε ότι μπαίνοντας η Αφροδίτη στους Ιχθύους, το πιστεύω δηλαδή, ότι θα διευκολυθούν κάπως τα πράγματα. Πάμε να δούμε όμως για τον καθένα ξεχωριστά, γιατί αυτό που μπορεί να είναι δύσκολο για τον ένα μπορεί να είναι πιο εύκολο ή πιο τυχερό για τον άλλον. Ας δούμε λοιπόν πώς θα επηρεάσουν αυτοί οι δύο πλανήτες από τον υδροχό, ξεκινώντας φυσικά από τους κρύους. Για τους κρύους, όταν αλλάζει θέση ο κυβερνήτης τους, ο Άρης, αυτό σημαίνει ότι αλλάζει με κάποιο τρόπο και τα δεδομένα στην καθημερινότητά τους. Εδώ λοιπόν μπαίνουν και οι δύο πλανήτες σε ένα ζώδιο που έχει να κάνει με τη συνεργασία, τη συλλογικότητα, άρα σας καλούν χοντρικά μέχρι τα μέσα Απριλίου να συνεργαστείτε, να λειτουργήσετε ως ομάδα με όσους μπορεί να συνεργάζεστε ή με όσους μπορεί να μην είναι θέματα συνεργασίας, μπορεί να είναι τα θέματα μιας ομάδας που έχετε κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς στόχους, κοινό όραμα. Μπορεί να είναι οι ανάγκες του φιλικού σας περιβάλλοντος, του συντρόφου σας ακόμη. Από τη φύση τους όμως οι κρύοι δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε οι άνθρωποι οι οποίοι εύκολα μέσα στην ομάδα θέλουν να έχουν έτσι λίγο το πάνω χέρι. Θέλουν κάπως να ξεχωρίζουν. Λοιπόν, είναι πιο παρορμητικοί. Είναι πιο απότομοι επίσης όταν δεν τους βγαίνουν τα πράγματα όπως θέλουν στη δουλειά. Άρα λοιπόν μπορεί αυτές οι επιρροές που θα έχουμε να σας βάλουν σε μια διαδικασία και μεγαλύτερου ανταγωνισμού ή να προσπαθείτε να επιβάλλετε αυτά που σκέφτεστε, τις ιδέες σας, τον τρόπο που θέλετε εσείς να γίνουν τα πράγματα, και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε λίγο αυτό, να περιορίσετε δηλαδή εσείς από μόνοι σας τη συνήθεια να είστε έτσι κάπως κυριαρχικοί, λίγο έτσι αυταρχικοί, και να δώσετε μεγαλύτερη σημασία και στα θέλω και στις επιθυμίες των άλλων. Είτε ο άλλος είναι ο σύντροφός σας, είτε είναι οι φίλοι, είτε είναι οι συνεργάτες σας. Είπαμε, εδώ το μότο των πλανητών στον υδροχό είναι «μαζί». Πρέπει να συνεργαστούμε χωρίς να σκεφτόμαστε ποιος είναι πιο πάνω, ποιος είναι πιο κάτω, ποιος κάνει περισσότερα, ποιος κάνει λιγότερα. Όλοι μαζί θα πρέπει να δουλέψετε προς μια κοινή κατεύθυνση. Προσέξτε λοιπόν τον εγωισμό λιγάκι, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε Ταύρους. Και προσέξτε και τα οικονομικά επίσης. Δηλαδή, ειδικά οι όψεις Αφροδίτης Άρη με τον ουρανό που θα έχουμε παρακάτω στο Μάρτιο, έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Άλλωστε βλέπουμε όλοι τι γίνεται με τα οικονομικά παγκοσμίως. Και το έλεγα και από την προηγούμενη χρονιά, ότι όταν θα μπουν οι δεσμοί της Σελήνης, το κάρμα που λέμε, στον άξονα Ταύρου Σκορπιού, επειδή είναι ένας υλικός άξονας και είναι και ο ουρανός εκεί, έχει να κάνει με το χρήμα, με την οικονομία, με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, όλη η προσοχή μας θα στραφεί σε αυτό το τομέα μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Μάλιστα. Προσοχή στα οικονομικά, οι κρύοι. Πάμε να δούμε Ταύρους. Για τους Ταύρους, οι δύο αυτοί πλανήτες, καταρχάς η Αφροδίτη που είναι ο κυβερνήτης σας, άρα κάθε θέση της που αλλάζει διαφοροποιεί αμέσως τα πράγματα, και ο Άρης όμως μπαίνουν στον τομέα που έχει να κάνει με την καριέρα. Αυτό τι σημαίνει?
Σημαίνει από τη μία πλευρά ότι εσείς οι ίδιοι θα δώσετε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το τομέα μέσα στο επόμενο διάστημα και μέχρι τα μέσα Απριλίου. Ότι είναι ένα διάστημα που μπορείτε να σημειώσετε πρόοδο, να έχετε εξελίξεις στα επαγγελματικά. Από την άλλη όμως, ο Άρης είναι ένας πλανήτης που είναι πολεμοχαρής. Φέρνει εντάσεις, φέρνει πιέσεις, φέρνει πολλές φορές και αυτό που λέμε να αναλάβω περισσότερες ευθύνες, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί σε όλο αυτό να υπάρχουν και συγκρούσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ιδέες από εσάς ή θέλουν κάτι διαφορετικό και αν αυτοί οι άνθρωποι είναι πάνω από εσάς, ενώ μπορεί να είναι προϊστάμενοι σας ή άνθρωποι που έχουν λόγο για τη δουλειά σας, εκεί οι συγκρούσεις θέλουν μεγαλύτερη προσοχή. Θα είναι πιο κουραστικό διάστημα αυτό στα επαγγελματικά σας. Πιθανώς να εργάζεστε περισσότερες ώρες, να έχετε μια πιο κουραστική καθημερινότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ και θέματα υγείας και φυσικής κατάστασης. Πάντα όταν ο Άρης είναι σε κόντρα με το ζώδιό μας, το πρώτο πράγμα που είναι προτεραιότητα είναι η υγεία. Πάμε να δούμε διδύμους. Σαφώς είναι μια πιο φιλική θέση αυτή που παίρνει η Αφροδίτη και ο Άρη, που πήραν μάλλον από την Κυριακή. Που σημαίνει τι, ότι με κάποιο τρόπο σας βοηθά να επεκτείνετε τους οριζοντές σας, τους πνευματικούς σας ορίζοντες, θέματα που έχουν σχέση με τις σπουδές, με την εκπαίδευση, θέματα που έχουν να κάνουν επίσης με ταξίδια. Μπορεί να οργανώσετε μια εξόρμηση, μια εκδρομή, ένα ταξίδι. Και είναι ένα διάστημα που μπορείτε να το κάνετε τέλος πάντων αυτό. Από την άλλη πλευρά, θα θέλετε με κάθε τρόπο να σπάσετε λίγο τη ρουτίνα, να εξερευνήσετε έτσι καινούργια δεδομένα και σε επίπεδο δουλειάς και σε επίπεδο σπουδών. Θέλετε ίσως νέες ιδέες, νέες εικόνες, να αλλάξετε παραστάσεις. Παίζουν όλα αυτά. Γενικά ευνοούνται περισσότερο και όσοι ασχολείστε με την εκπαίδευση, τα νομικά θέματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις πωλήσεις, τον τουρισμό, είναι ένα διάστημα για να κάνετε κάποιες κινήσεις, μολονότι δεν θα είναι ανεμπόδιστες, γιατί είπαμε ότι έχουμε ουρανό και Κρόνο, άρα μπορεί να υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσετε, που πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας. Πάμε να δούμε καρκίνους. Ο Άρης από τον Υδροχό και η Αφροδίτη στο ίδιο ζώδιο στρέφουν την προσοχή σας στα οικονομικά, στις οικονομικές και συναισθηματικές σας επενδύσεις, στις σχέσεις τις οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για εσάς, οι πιο στενές σχέσεις, βασικά οι σχέσεις σας σε ερωτικό επίπεδο με τον σύντροφό σας, αλλά και τα οικονομικά, τα οποία μπορεί να διαχειρίζεστε από κοινού, με την οικογένεια, με τον σύντροφο, με το συνέταιρό σας, αν έχετε μία επιχείρηση μαζί. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξετε αρκετά σπατάλες, γενικώς τα έξοδα. Είναι μία περίοδος που πρέπει να μαζευτείτε όσο μπορείτε περισσότερο και να πειθαρχήσετε και θα πρέπει να παρακολουθείτε στενά οτιδήποτε μπορεί να αφορά επενδύσεις, φόρους, ασφάλειες, διατροφές, χρέη, δάνεια, οτιδήποτε έχει σχέση με λογαριασμούς, τα ψηλά γράμματα, τις λεπτομέρειες, αν θέλετε να υπογράψετε κάτι, αν έχετε μια συμφωνία ή αν σας προτείνουν κάτι τέλος πάντων το οποίο θέλετε να το δείτε και να το αποδεχτείτε και να το υπογράψετε. Γενικά θα είναι μια περίοδος που θα έχετε και περισσότερες συζητήσεις, διαπραγματεύσεις ή οικονομικές συμφωνίες που μπορεί να κάνετε και εκεί θα εστιάζετε περισσότερο η προσοχή σας μέχρι τα μέσα Απριλίου. Πάμε να δούμε λέοντες. Για τα λιοντάρια, η Αφροδίτη και ο Άρης πήραν θέση απέναντί σας στον τομέα των σχέσεων, του γάμου, των συνεργασιών. Είναι μία περίοδος που θα έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα και μιλάω πάντα μέχρι τα μέσα Απριλίου, όσο θα παραμείνει δηλαδή και ο Άρης στον Υδροχό, γιατί η Αφροδίτη θα φύγει λίγο νωρίτερα, θα φύγει από τις 5 του μηνός και θα μπει στους Ιχθύς. Λοιπόν, θα είναι μία περίοδος με σκαμπανεβάσματα στη διάθεσή σας και μία περίοδος που μπορεί να υπάρχουν περισσότερες διαφωνίες ή συγκρούσεις, είτε με το έτερο νήμιση, με το σύζυγο, τη σύζυγο, είτε με τους συνεργάτες σας, είτε γενικότερα με ανθρώπους που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Προσέξτε και εσείς να μην κάνετε την τρίχα τριχιά, δηλαδή αυτό που λέμε για μια σήμαντη αφορμή τώρα να μαλώνετε και να το φτάνετε τα πράγματα στα άκρα. Δεν θα σας βγάλει κάπου όλο αυτό. Έχει και τις θετικές της πλευρές αυτή η επιρροή, ότι με κάποιο τρόπο ανοίγει τα πράγματα και μπορεί να κάνετε μια νέα γνωριμία, αν είστε αδέσμευτοι, να ερωτευτείτε, να φλερτάρετε, να έχετε ανταπόκριση στα συναισθήματά σας. Παίζει δηλαδή όλο αυτό, πως και παίζει να ψαχτείτε σε καινούργιες συνεργασίες. Μπορεί να υπάρχουν δηλαδή ευκαιρίες, προτάσεις για κάτι καινούργιο και στα επαγγελματικά. Και οι λέοντες,
εφόσον ανήκετε στην τετράδα των σταθερών ζωδίων, θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί στην υγεία. Όταν ο Άρης, είπαμε, μας πολιορκεί, το πρώτο πράγμα που προσέχουμε είναι υγεία. Πάμε να δούμε Παρθένους. Για τους Παρθένους, εδώ Αφροδίτη και Άρης κάνουν προτεραιότητα τα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά, την καθημερινότητα της δουλειάς σας, τις όποιες υποχρεώσεις μπορεί να έχετε σε καθημερινό επίπεδο και απέναντι στο σπίτι, τα παιδιά σας γενικότερα. Όποιες υποχρεώσεις έχει ο καθένας από εμάς, αλλά και τα θέματα φυσικής κατάστασης και υγείας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτό το διάστημα για να μπείτε σε ένα πρόγραμμα. Πρόγραμμα διατροφής, πρόγραμμα άσκησης, να κάνετε εξετάσεις, να παρακολουθήσετε ίσως ένα θέμα, αν έχετε ένα θέμα που αφορά την υγεία σας. Όλα αυτά λοιπόν ευνοούνται να τα δείτε πολύ προσεκτικά. Από την άλλη πλευρά είναι ένα διάστημα που θα σας κουράσει. Μπορεί να υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις στο χώρο εργασίας, μπορεί να χρειάζεται να κάνετε υπερορίες, να δουλεύετε περισσότερο. Μπορεί από την άλλη πλευρά να υπάρχουν και γκρίνιες μέσα στο χώρο της δουλειάς, σχέσεις με συναδέλφους, συνεργάτες, οι οποίες μπορεί κάπως να φτάνουν σε άκρα. Θα προσέξετε όλοι, όχι μόνο οι Παρθένοι, όλοι, 22 Μαρτίου, 5 Απριλίου, αυτές είναι δύο ημερομηνίες που θέλω να τις έχετε στο μυαλό σας. Είναι δύο, θα τις πω, δύσκολες, απαιτητικές ημερομηνίες, όχι μόνο για το τι γίνεται στον κόσμο γενικότερα, αλλά και σε ό,τι αφορά τα θέματα που σας αναλύω αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνετε είναι να μην μπλέκετε σε θέματα που δεν σας αφορούν. Δηλαδή, έχει ο Γιώργος με την Ελίνα ένα πρόβλημα? Αν πάω εγώ να μπω στη μέση για να βοηθήσω, μπορεί τελικά να βρεθώ μπλεγμένη και να κινδυνέψει η δική μου δουλειά, ενώ ξεκάθαρα δεν έπρεπε από την αρχή να μπω σε μια διαδικασία, να μπω σε κάτι που δεν με αφορά. Άλλο αν είναι κάτι που έχει να κάνει με τη σχέση που έχετε με τους άλλους και άλλο αν είναι το πρόβλημα κάποιων άλλων και εσείς πάτε να κάνετε εδώ πέρα το διαμεσολαβητή. Είπαμε, δεν είναι εποχές για διαμεσολαβήσεις. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Πάμε να δούμε ζυγούς. Για τους ζυγούς. Εδώ πέρα είναι μια πιο θετική, σαφώς, όψη αυτή που σχηματίζει η Αφροδίτη και ο Άρης. Η Αφροδίτη είναι και κυβερνήτη σας από τον Υβροχό, έναντι όλου αυτού που είχατε να αντιμετωπίσετε από τον Νοέμβριο, όταν οι δύο πλανήτες ήταν στον εγώ καιρό. Άρα θα έχετε λίγη περισσότερη όρεξη, θα είστε λίγο πιο δυναμικοί, θα θέλετε έτσι και να διασκεδάσετε λίγο μέσα σε όλα αυτά που μπορεί να συμβαίνουν. Ναι, υπάρχουν, πώς το λένε, ακόμα πράγματα τα οποία μπορεί να σας δώσουν χαρά, να σας δώσουν ικανοποίηση, μπορεί να έχουν να κάνουν όλα αυτά με τις ερωτικές σχέσεις, με τη δημιουργία, με τα παιδιά σας. Ευνοούνται κιόλας, αν είστε μόνοι, μόνες, έτσι κάπως να προκύψουν και γνωριμίες. Παίζει όλο αυτό, ιδιαίτερα μέχρι τα μέσα Απριλίου. Το μόνο που δεν πρέπει, πρέπει να προσέξετε, μην το ρίξετε στο σωρολόπ, έτσι, και να είστε εστιασμένοι και συγκεντρωμένοι σε ό,τι έχει να κάνει και με τα θέματα που αφορούν τη δουλειά σας. Τώρα, το μόνο που θέλει προσοχή είναι αυτό που έλεγα και στους κρυούς, η εγωιστική συμπεριφορά. Δηλαδή, να τα παίρνετε τα πράγματα πολύ προσωπικά και επίσης να θέλετε ντε και καλά να βγει το δικό σας σχέδιο πάση θυσία. Αυτό θέλει προσοχή και να το αποφύγετε. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Λοιπόν, το τρίτο ζώδιο στην τετράδα των σταθερών. Στρέφει την προσοχή σας εδώ και η Αφροδίτη και ο Άρης σε θέματα που αφορούν την οικογένεια, το σπίτι ως ακίνητο, τους συγγενείς, τις ρίζες σας, το χώρο που μένετε, την ακίνητη περιουσία σας. Είναι μία περίοδος λοιπόν που μπορεί με κάποιο τρόπο να υπάρχουν και περισσότερες εντάσεις σε οικογενειακό επίπεδο, με συγγενείς, με ανθρώπους που μπορεί να συμβιώνετε. Μπορεί να μην είναι συγγενείς σας, απλά να συμβιώνετε. Μπορεί να είναι ο σύντροφός σας. Μπορεί να είναι η δική σας οικογένεια που έχετε φτιάξει εσείς οι ίδιοι. Θέλει λοιπόν προσοχή στις εντάσεις, γιατί εύκολα καταλαβαίνετε με το συνδυασμό αυτό Άρη, Κρόνου, Ουρανού, μπορεί να γίνει λίγο εμπόλεμη ζώνη το σπίτι. Λοιπόν, δηλαδή ένα οικογενειακό τραπέζι μπορεί με μια λάθος λέξη, με ένα λάθος αυτό, εύκολα να ανάψουν τα αίματα. Από την άλλη πλευρά, είναι μια περίοδος που μπορεί να καταπιαστείτε με επισκευές στο σπίτι, να κάνετε μια ανακαίνιση, να κάνετε βουλιές. Έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Και εγώ θα έλεγα, μη σας πω, δώστε εκεί την ενέργειά σας για να αποφύγετε όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη πλευρά έχει πίεση και στη δουλειά. Εξαντανακλάσεως πιέζει, αυτές οι όψεις πιέζουν και στον τομέα της καριέρας, που σημαίνει απαιτήσεις και από εκεί. Και τι σημαίνει όλο αυτό? Όταν είστε sandwich στις δυσκολίες,
τι πρέπει να προσέξετε την υγεία σας για να μην καταρρεύσετε, για να αντέξετε όλο αυτό το διάστημα, την πίεση που θα είναι καθημερινά όλο και διαρκώς αυξανόμενη. Πάμε να δούμε τοξότες. Για τους τοξότες είναι πιο διασκεδαστική, να το πω έτσι, αυτή η σύνοβος. Δηλαδή είναι σε ένα ζώδιο που σας ταιριάζει περισσότερο. Είναι στον υβροχό. Άρα έχει να κάνει πάρα πολύ με επικοινωνία. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το μυαλό σας, το οποίο θα τρέχει σε χίλιες μεριές. Δηλαδή θα είστε εδώ, θα σκέφτεστε ταυτόχρονα και άλλα 50 πράγματα που θέλετε να κάνετε. Γενικότερα, θα έχετε και περισσότερες ιδέες, θα έχετε και περισσότερο θάρρος και αποφασιστικότητα για να στηρίξετε τις ιδέες σας. Βέβαια, μαζί με την, με αυτό που λέμε, με την ευστροφία σας, αυτό το διάστημα αυξάνονται και οι απαιτήσεις σε καθημερινό επίπεδο. Όλοι κάτι θα θέλουν. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, όλο το 24ωρο δηλαδή, κάτι εσείς θα πρέπει, κάπως θα πρέπει να ανταποκρίνεστε σε όλα αυτά. Γιατί θα υπάρχουν και πιεστικές καταστάσεις στην καθημερινότητά σας. Προσέξτε και με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή, ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας για να μετακινείτε. Γιατί είναι μία αγχωτική περίοδος αυτή εδώ πέρα. Ναι, μεν μπορεί να έχει ευκαιρίες για επαφές, για συμφωνίες, για διαπραγματεύσεις, για γνωριμίες και σε προσωπικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά όμως είναι και μία περίοδος που δημιουργεί μεγαλύτερο στρες. Δηλαδή είναι αυτές οι μέρες που μερικές φορές λες πω θα χάσω το μυαλό μου. Δηλαδή πραγματικά φτάνει, μη χτυπάτε άλλο. Για όσους ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη διαφήμιση, τεχνολογία, τη συγγραφή, τις εκδόσεις, όλα αυτά, είναι μια καλή περίοδος όμως για να προωθήσετε τη δουλειά σας. Πάμε να δούμε εγώκερους. Τα οικονομικά από εδώ και κάτω και τα επαγγελματικά, τα πρακτικά θέματα είναι αυτά που θα σας απασχολήσουν. Θα είστε και πιο διεκδικητικοί, νομίζω, σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον σε ό,τι νιώθετε ότι πραγματικά σας ανήκει. Και γενικώς το μυαλό σας θα είναι εστιασμένο στο πώς θα έχετε περισσότερο κέρδος, πώς θα αυξήσετε γενικώς τα έσοδά σας και πώς θα ανταποκριθείτε στα έξοδα τα οποία με γεωμετρική πρόοδο θα αυξάνονται, αγαπητέ Τάσο, μέχρι τα μέσα Απριλίου. Άρα προσέξτε ιδιαιτέρως, προσέξτε τα ψηλά γράμματα σε λογαριασμούς. Δεν είναι μία περίοδος για να πάρετε ρίσκο. Στα οικονομικά θα πρέπει να είστε πολύ συντηρητικοί και πολύ πειθαρχημένοι. Δεν αφορά μόνο τους εγώκερους αυτό, αφορά όλους μας. Είπαμε μέχρι το καλοκαίρι του 23. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το πολύ βασικό που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άρα όσο μπορούμε πιο μετρημένες κινήσεις. Λοιπόν, και φυσικά θα πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο και την έντονη κριτική την οποία μπορεί να ασκείτε στους άλλους, έτσι, αλλά και την κτητικότητα. Γιατί μπορεί και σε προσωπικό επίπεδο κάπως να είστε πιο κτητικοί με τον σύντροφό σας. Πάμε να δούμε υδροχόους. Τα τιμόμενα πρόσωπα της συνόδου αυτής που είχαμε την Κυριακή. Θα παραμείνει η Αφροδίτη στο ζώδιό σας μέχρι τις 5 Απριλίου και ο Άρης μέχρι τις 15 Απριλίου και μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι όλα θα είναι πολύ καλύτερα. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα αν δεν ήταν ο Κρόνος στο ζώδιό σας, αν δεν ήταν ο Ουρανός σε κόντρα με το ζώδιό σας. Βεβαίως θα είναι κάπως καλύτερα σε σχέση με το πριν, δεν το συζητώ. Δεν είναι όμως αυτό που λες, άντε επιτέλους μια ωραία περίοδος, που θα μπορούσε να συμβαίνει και να είναι λίγο πιο ανέμελα τα πράγματα. Σαφώς θα βελτιώσει το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ερωτικές σχέσεις, επειδή ήταν ένας λίγο νεκρός τομέας στο προηγούμενο διάστημα ή προβληματικός τομέας στο προηγούμενο διάστημα, ο τομέας των σχέσεων, κυρίως για όσους ήταν μόνοι, μόνες, είναι ένα διάστημα το οποίο θα αυξήσει έτσι λίγο τις μετοχές σας και κάτι μπορεί να γίνει σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να προσέξετε σχέσεις με άλλους υδροχόους, ταύρους, λέοντες, σκορπιούς, για να μην υπάρχουν σειράξεις. Ο Άρης στο ζώδιό σας φέρνει φιλοδοξίες, φέρνει μάλλον αυξημένη φιλοδοξία να επιτύχετε αυτά που θέλετε. Φέρνει όμως και πίεση, φέρνει και ίντριγκες, φέρνει και καυγάδες. Άρα ειδικά στις 22 του μήνα, εκεί θα πρέπει να προσέξετε και οικονομικά και οικογενειακά και στις 5 Απριλίου με τον Άρη Κρόνο θα προσέξετε και θέματα που αφορούν την υγεία. Έτσι, προσέξτε λίγο περισσότερο. Είναι ένα απαιτητικό διάστημα για εσάς που έχει
το στοιχείο της παραγωγικότητας, έχει και το στοιχείο ότι γενικά κάτι θα διορθωθεί ή θα διευκολυνθεί και στην προσωπική σας ζωή, αλλά θα πρέπει από την άλλη πλευρά να είστε προσεκτικοί και με την υγεία και με τις σχέσεις σας και στα θέματα που αφορούν τη δουλειά. Πάμε να δούμε και αγαπημένους ηχθείς. Μπαίνουν δύο πλανήτες, μπήκαν ήδη δηλαδή από την Κυριακή, μέσα σε έναν τομέα που έχει να κάνει με τι? Έχει να κάνει με παρασκήνιο, έχει να κάνει με... Έχει να κάνει με φοβίες, έχει να κάνει με τα συναισθήματά σας που δεν θέλετε να βγουν προς τα έξω. Έχει να κάνει με απομόνωση πολλές φορές. Έχει να κάνει με, γενικότερα, με αυτό που λέμε με τον εαυτό μας, με ένα ταξίδι ίσως αυτογνωσίας που σας βάζει αυτή τη στιγμή και η Αφροδίτη και ο Άρης και ο Κρόνος που βρίσκονται εκεί να κάνετε, ώστε να καταλάβετε τι ακριβώς θέλετε και τι πρέπει να επιδιώξετε μέσα στο επόμενο διάστημα που θα έρθουν η Αφροδίτη και ο Άρης στο δικό σας ζώδιο. Αυτό θα συμβεί τον Απρίλιο. Σαφώς θα πρέπει να προσέξετε υγεία, φυσική κατάσταση. Αν υπήρχαν προβλήματα, δεν τα αφήνετε έτσι. Σαφώς θα πρέπει να οργανωθείτε περισσότερο και σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να ξεκουράζεστε πιο πολύ. Και από την άλλη πλευρά είναι ένα διάστημα που μπορεί να προετοιμάζετε καινούργια πράγματα ή μπορεί να λειτουργεί και ένα παρασκήνιο αυτή τη στιγμή, το οποίο ενδεχομένως το κινείτε και εσείς οι ίδιοι. Δηλαδή είναι απαραίτητο ότι είναι ένα παρασκήνιο εις βάρος σας. Μπορεί να είναι κάτι, συζητήσεις που μπορεί να κάνετε, διαπραγματεύσεις, τις οποίες δεν θέλετε να γνωστοποιήσετε, τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Κάτι που ίσως αποφασίσετε να κάνετε μέσα στον επόμενο μήνα. Είναι μία περίοδος γενικά, θα μπορεί να είστε λίγο πιο ντεφορμέ σε κάποια πράγματα και σε ό,τι έχει να κάνει με τις ερωτικές σχέσεις. Αυτά, ραντεβουδάκι αύριο που μπαίνει ο Ερμής στους ηχθείς και θα έχουμε να πούμε πολλά. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άσχημα, τα λέμε αύριο πάλι. Λοιπόν, πάμε παιδιά γρήγορα στο αστείο βίντεο της ημέρας. Είναι πολύ σημαντικό, λέει, να κάνεις κάθε μέρα κάτι που να σου δίνει χαρά, έλεγε ο Ποπρός. Και εμάς μας δίνει χαρά εδώ, να βλέπω τις αντιδράσεις σας. Όταν δεν έχετε τι να μου πείτε στο πι και φι. Αυτό σ' αρέσει εσένα, έτσι γελάς εσύ. Είστε έτοιμοι, είστε έτοιμοι. Okay. Καλημέρα σας, με ποιον παίζουμε σήμερα? Καλημέρα, στην όμορφη παρέα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, το όνομά σου? Με λένε Ευδοκία. Από πού είσαι, Ευδοκία μου? Τηλεφωνώ από Ανθούπολη, από Αθήνα. Πολύ ωραία. Με ποιον θέλεις να παίξεις? Θα παίξω με την Ελίνα, γυναική αλληλεγγύη. Ωραία, ωραία. Ευδοκία μου, θα γίνει χαμός. Έτσι, girl power. Πάμε να δούμε ποιος θα παίξει με τον Γιώργο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε? Τζένι. Τζένι. Τζένι μου, από πού τηλεφωνείς? Από Τίνο. Από Τίνο, αυτή ωραία. Από την όμορφη Τίνο. Καμένα να έχετε την Παναγιά να κερδίσει. Την ευλογία της Παναγίας, ναι. Ωραία, μαζί μου παίζεις. Ωραία. Με τον Γιώργο θα παίξεις. Ξεκινάμε λοιπόν με την Ελίνα. Ελίνα, μου σου δίνω 40 δευτερόλεπτα για να μου πεις 10 πράγματα που αδειάζεις. Αδειάζω. Αδειάζω το μπουκάλι, αδειάζω το ποτήρι, αδειάζω την κατσαρόλα, αδειάζω τον νεροχύτη, αδειάζω τη τσάντα μου, αδειάζω... Έχω βρει τίποτα, είπα. Αδειάζω το μπουκάλι, το ποτήρι, το κρασοπότηρο, το βαρέλι... Αδειάζω τη δεξαμενή, αδειάζω... τι άλλο αδειάζω? Σκέπ. Εγώ όχι, αλλά αδειάζουν κάποιοι μια πισίνα. Την αδειάζει την πισίνα, όχι. Αδειάζεις μια λεκάνη. Τέλος χρόνου μου βρήκες δύο. Δύο στα 10. Γιατί αδειάζεις το μυαλό σου, αδειάζεις το κάτω σκουπιδιών, τις δουλάπες, το προπαγκάζ, το mail, την κάρτα μνήμης, το πιάτο, τη γωνιά. Ευδοκία μου, εγώ καλά τα είπα, νομίζω. Ωραία, για πάμε. 2 στα 10, εντάξει, δεν χάσαμε ακόμα, οπότε δεν ξέρεις τι μας περιμένει. Εννοείς κάτι. Γιατί έρχεται ο Γιώργος τώρα. Εννοείς κάτι. Γιώργο, 40 δευτερόλεπτα, πρόσεξέ με, θέλω 10 πράγματα που πατάμε. Που πατάμε. Πατάμε γκάζι. Πατάμε ζωήφια, σκουλίκια. Πατάμε... Πατάμε...
Πατάμε. Πατάμε πατάκι, χαλάκι. Πατάμε στον καναπέ πάνω. Πατάμε στη φλοκάτη. Πατάμε στο πάτωμα. Πατάμε. Πού άλλου πατάμε. Τα πατάμε. Πατάμε φρένο. Πατάμε αμπραγιάζ. Να το πάρουμε όλα στη σειρά. Πατάμε επιπτωμάτων. Πατάμε. Πατάμε. Τι άλλο πατάμε. Πατάμε. Πατάμε στα πόδια του άλλου. Πατάμε στα πόδια μας. Πατάμε στις πλάτες. Κέρδισε. Μη σκέφτεσαι άλλο γιατί είσαι ο νικητής. Ναι, είσαι ο νικητής. 6 στα 10. Παπυλάκι. Το πάτημα από το άδειασμα είναι πιο εύκολο. Παπυλάκι. Παπυλάκι. Συγγνώμη να ρωτήσω. Ούτε το υγιή βρήκες, τα σταβίλια. Ενώ εσύ δεν τα βρήκες αυτά τα άλλα, Άιντε! Ευδοκία μου, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, συγγνώμη, θα επανέλθω. Όμως, η Τζέννη κέρδισε έναν υπέροχο πίνακα, έναν πίνακα σε καμβά ή αλουμίνιο ή plexiglass από τη smartcrafts.gr. Κέρδισε έναν πολύ ωραίο πίνακα υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας, 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Έχει πολύ ωραία γκάμα να διαλέξεις. Έχει και πολύ ωραίο θέμα. Έχει ωραία γκάμα, αλλά μπορεί να φτιάξει και ένα θέμα της δικής σου αρεσκίας και να φτιάξει ένα ωραίο σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, υπνοδωμάτιο. Ό,τι θέλεις. smartcrafts.gr. Γούρι, Γιάννη μου, γούρι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί πάλι. Παιδιά, φιλιά πολλά να έχετε. Ακολουθούν οι αλήθειες με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 9 ακριβώς. Φιλιά πολλά.